Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο με ο Λευτέρης Συμβουλάκης, ζωντανά εδώ από την Greek TV. Απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, επικεφαλής, γνωστός φυσικά δικηγόρος, αλλά και επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία για το Ηράκλειο. Ας πούμε ότι απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε κάποια θέματα τα οποία έχουν αρκετό ενδιαφέρον, έχουν να κάνουν και με μεγάλα έργα που θα εκτελεστούν ή εκτελούνται, αλλά θα πούμε, νομίζω, εκεί στοχεύω και αρκετά πράγματα γύρω από τα αυτοδιοικητικά, γύρω από τις εκλογές, τις ισορροπίες και τις εκτιμήσεις του ίδιου. Καλησπέρα, κύριε Κουκιαδάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι τελευταία φορά που κάναμε μια συνέντευξη μαζί, πάλι για τέτοια θέματα, ήταν το Φεβρουάριο του 19. Ναι. Οπότε εμείς κλείνουμε τετραετία και νομιμοποιούμαστε να κάνουμε τον απολογισμό της τετραετίας. Να δούμε τι είχαμε πει τότε. Και εγώ νομιμοποιούμε περισσότερο να κάνω και τον προσωπικό μου απολογισμό, γιατί όπως έχω ανακοινώσει ήδη, δεν θα συμμετέχω ενεργά στις επόμενες εκλογές. Έχετε αποφασίσει λοιπόν να προπολού. Μην είστε. Να μην είστε στις επόμενες εκλογές, τουλάχιστον. Δεν θα είμαι αδιάφορος. Δεν θα εκτεθείτε σε ψήφο, αλλά. Σε ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Πώς την πήρατε την απόφαση αυτή? Με τη λογική και την ψυχραιμία. Μεγαλώνουμε. Ένα. Δεν μου λείπουν οι δυνάμεις, αλλά νομίζω ότι έχω και δικαίωμα να ασχοληθώ και με το δικηγορικό μου γραφείο, το οποίο εγκατέλειψα, και με τη δουλειά μου και με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου. Πάντως, την αυτοδιοίκηση, πόσα χρόνια την υπηρετήσατε, κύριε Κουκιαδάκη? Νομίζω ότι έχω ξεχάσει. Κάπου 42-43. Είναι λίγο περισσότερο από όσο είμαι με τη γυναίκα μου μαζί. Α, μάλιστα. Επιτυχημένος γάμος και με την αυτοδιοίκηση. Σωστά το λέτε, σωστά το λέτε. Δεν θα ξαναείστε υποψήφιος, αλλά να κάνω την ερώτηση, θα αποχωρήσετε και από τα κοινά? Ένας πολίτης ποτέ δεν διακόπτει την ιδιότητά του, παρά μόνο αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εγώ διαρκώς δηλώνω ότι δεν είμαι ενεργός πολίτης, γιατί το πολίτης είναι ενεργός. Είμαι πολίτης και θα παραμένω πολίτης. Θα παρεμβαίνω, θα συμμετέχω στα μεγάλα θέματα με την άποψή μου, θα γράφω. Θέλω να πω. Και θα γράψω και για το Ηράκλειο. Και θα σκέφτομαι να αρχίσω, ενώ είχα σκοπό κάποια στιγμή να αρχίσω από το 1974 και να γράφω σιγά σιγά, ναι. Θα ξεκινήσω ανάποδα, θα ξεκινήσω από το 2003. Μάλιστα. Γιατί, γιατί πρέπει να φωτίσουμε αυτή την δύσκολη, θα έλεγα σκοτεινή περίοδο για την αυτοδιοίκηση. Γιατί το λέτε? Διότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή? Στην αυτοδιοίκηση η δημοκρατία δεν υπάρχει. Όταν κυβερνά η μειοψηφία παντού, 275 δήμοι κυβερνώνται με τις μειοψηφίες. Με έναν αντισυνταγματικό νόμο που δεν το διόρθωσαν καν όσον έπρεπε μετά την έκδοση της αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς εδώ είχαμε κάνει και μία προσφυγή. Τη φτάσαμε, αν τη διαβάσετε, την προσφυγή, και διαβάσετε και συγκρίνετε και την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, είναι ταυτόσημα κείμενα. Διότι δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είδαμε από την αρχή ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση. Συνταγματικά λέτε ότι... Βεβαίως, ανετράπη. Ο νόμος Θεοδωρικάκου, όπως υπόθηκε, δεν είναι του Θεοδωρικάκου, είναι ο νόμος της κυβέρνησης, mm-hmm. και της ΚΕΔΕ. Το φτιάξανε μαζί. Η θεραπεία όμως που έρχεται τώρα πάλι δεν είναι θεραπεία. Είναι δηλαδή για να τελειώσει. Δόθηκε μετά θάνατον. Διοικήθηκε... Το φάρμακο ήρθε μετά τον θάνατο του ασθενούς. Δεν διοίκησε, λέτε, την τετραετία αυτή σε πολλούς δήμους. Αν παρακολουθήσετε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, ναι. όλες όσες ήταν και με τη δική μας συμβολή και τη δική μας συμμετοχή, όλες έφεραν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάρα πολλές εξ αυτών, οι περισσότερες, που δεν είχαν την ομοφωνία ή την μεγάλη πλειοψηφία ύστερα από διάλογο, αλλά με έτσι θελικές εκ του νόμου αποφάσεις, που δηλαδή η μειοψηφία μπορούσε να κάνει πρόγραμμα, να κάνει προϋπολογισμό, αν δεν είχαμε καταθέσει εμείς μια αντιπρόταση, τεκμηριωμένη υποτίθεται, χωρίς να έχουμε υπηρεσίες στα χέρια μας και δυνατότητα να δουλέψουμε.
Μας φέρναν ένα προϋπολογισμό δύο μέρες, τρεις μέρες πριν και έπρεπε να έχουμε αντιπρόταση ετοιμάσει πάνω σε ένα κείμενο που δεν προλάβαινε να το διαβάσει. Το υπέτρεπε ο νόμος. Νόμος, αλλά νόμος. Mm-hmm. Κακός, αλλά νόμος. Έτσι έλεγα. Αυτές οι αποφάσεις, ας το πούμε, της μειοψηφίας, όπως το σχηματοποιήσατε, δεν πετύχαιναν πάντα. Νομίζω ότι γιατί οι Ηρακλειώτες... δεν είχαν τη λαϊκή εντολή, δεν είχαν τη λαϊκή θέληση. Αυτό... Η αυτοδιοίκηση. Αποτυπωνόταν σε αυτό. Η αυτοδιοίκηση είναι το επίπεδο διοίκησης που συναντώνται οι πολίτες με τους ηγέτες τους, με αυτούς που διοικούν τους δήμους και την περιφέρεια. Είναι το πιο κοντινό σημείο στον πολίτη. Πρέπει να έχει συνενέσεις, πρέπει να έχει διάλογο, πρέπει να καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Εμείς δεν το κάναμε αυτό και θα δείτε ότι αν δεν είχαμε παρέμβει στα τέλη, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να έχουν και αυξηθεί και αποπειράθηκαν πολλές φορές να το τα κάνουν. Τα δημοτικά τέλη, σωστά. Ήταν η πρόταση που πέρασε, ήταν αυτή των 5 παρατάξεων. Δεν θέλω να σταθώ όμως αυτά. Εγώ θέλω να είμαι πιο δημιουργικός από το να κάνουμε κριτική. Απόψε να δούμε λίγο. Δεν θέλω να κάνουμε κριτική, αλλά θέλω να μας εξηγήσετε όλο αυτό που βιώσατε. Η τελευταία τετραετία στην αυτοδιοίκηση για εσάς ήταν ανατρεπτική. Φαντάζομαι δεν το περιμένατε πριν 10 χρόνια ότι θα με έχετε ακούσει, γιατί λίγοι παρακολουθούν τις απευθείας συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά όσοι τις παρακολουθούν θα με έχουν ακούσει δεκάδες φορές να λέω ότι αυτό είναι επίτευγμα να με κάνουν να βαρεθώ στην αυτοδιοίκηση και να βαρεθώ. Αυτό είναι αντιφατικό. Δεν το περιμένατε πριν 10 χρόνια ή 20 ότι θα βαριόσασταν ή ότι θα λειτουργούσε έτσι. Κοιτάτε, είναι η πιο... και δεν μιλάμε για το Ηράκλειο μόνον. Παντού είναι έτσι. Και εκεί που υπάρχουν πλειοψηφίες είναι έτσι. Ήρθε και το καπάκι ο κορονοϊός που μας απέκλεισε τις συνεδριάσεις. Δεν μπορούσαμε να έχουμε καν αυτό που γίνεται τώρα, που μπορείς να πας να μιλήσεις σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση. Τότε έπρεπε να γίνεται διαδικτυακά. Ναι. Όλα ήταν δύσκολα. Και ήταν δύσκολο και για τους Δήμους. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν διορθώθηκε και καταδικάσαμε έναν θεσμό που είναι πολύ σπουδαίος, την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει, να λειτουργεί, όχι μόνο για να καταγράφονται οι πολιτικές, οι κοινωνικές δυνάμεις αξιόπιστα, αλλά για να υπάρχει αυτοέλεγχος. Ναι, αλλά αυτό συγκεκριμένο νόμο υπήρχε απλή αναλογική για το Δημοτικό Συμβούλιο, ενισχυμένη για τον Δήμαρχο, ας πούμε. Δεν είναι εκεί η δυσκολία. Η δυσκολία ήρθε από τις αλλαγές που έγιναν στον αρχικό νόμο που είχε λάθη. Δηλαδή, η απλή αναλογική όπως καθιερώθηκε ήταν τραγικό λάθος του Σκουρλέτη, του τότε Υπουργού Εσωτερικών. Είχαμε έρθει σε πολύ εντονή αντιπαράθεση, γιατί εκ μέρους της Ένωσης Περιφερειών είχα αναλάβει να φτιάξουμε με μια ομάδα καθηγητών μια πρόταση νομοθετική για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Υπάρχει σχέδιο νόμου. Το είχαμε καταθέσει. Ήταν πλήρες. Το υιοθετούσαν όλα τα κόμματα, τελικά δεν πέρασε ποτέ από τη Βουλή. Έτσι, η απλή αναλογική εφαρμόστηκε χωρίς να θωρακιστεί με κανόνες συνεργασιών. Η απλή αναλογική προϋποθέτει διάλογο, συνένεση, συνεργασία. Αν δεν το κάνεις αυτό, βγήκε και τίτλος αυτό που θα σας πω στα νέα και πρωτοσέλιδος, εκθέτει αυτή η απλή αναλογική, εκθέτει την απλή αναλογική και συκοφαντεί τον κλισθένη που στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία είχε άριστη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Σωστό. Εξού και το όνομα κλισθένης. Κλισθένης. Σωστό. Θα επιστρέψω στην ερώτηση που σας έκανα ότι δεν αποχωρείτε από τα κοινά. Θέλω να ρωτήσω όμως, δεν αποχωρείτε με ποια έννοια, ότι θα είστε εκεί, θα πείτε τη γνώμη σας αν ζητηθεί, δεν θα εκτεθείτε σε ψήφο. Όχι, και να μην ζητηθεί. Και να μην ζητηθεί ούτως ή άλλως. Αλλά θα βοηθήσετε με το δικό σας τρόπο, ίσως με τις δικές σας παρεμβάσεις και παρενέσεις, γιατί πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι παρακινείτε και τους άλλους. Εκεί που δεν το έχουν σκεφτεί. Απαιτώ, διεκδικώ. Θα βοηθήσετε για την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο, δηλαδή για τα πρόσωπα που θα υπάρξουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη μέρα. Για τα πρόσωπα όχι. Δηλαδή, για τα πρόσωπα, σε ψηφοδέλτιο, αν κληθείτε, θα βοηθήσετε ένα υποψήφιο να φτιάξει το ψηφοδέλτιό του, να χαράξει την πολιτική του, τη γραμμή, το πρόγραμμα. Θα σας πω
με όχι λεπτομέρειες, γιατί δεν ούτε πρέπει, ούτε είμαι εξουσιοδοτημένος να το κάνω, θα σας πω ότι ήδη γίνεται μία προσπάθεια συνεννόησης. Των 5 παρατάξεων καταρχήν που συνεργάστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα κυρίως για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης που έχουν το αποτύπωμα και των 5 παρατάξεων οι μεγάλες αποφάσεις που υλοποιούνται. Μπορούμε δηλαδή, να αναφέρουμε ενδεικτικά. Κουράκι, Λιγερός, Κουκιαδάκης, Σχιναράκι, Νιωτάκης. Αυτή είναι η επικεφαλή των παρατάξεων. Δεν είναι προσωποποιημένο. Όχι, αλλά λέμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων, να μην λέμε ονόματα. Για παράδειγμα, η δική μας παράταξη που είναι με δύο πρόσωπα έχει τον συμβολικό τίτλο συνεργασία. Ναι. Που σημαίνει συνεργασία, αλλά και με εργασία. Mm-hmm. Αυτό το πετύχαμε εμείς. Προσφέραμε αυτή τη συνεργασία στη Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή και την προσφέραμε με ειλικρίνεια. Ο ίδιος προσωπικά και η παράταξή μου στηρίξαμε τον κύριο Λαμπρινό. Mm-hmm. Είναι γνωστό αυτό. Και όταν ανακοίνωσε τη σύνθεση της ομάδας του, μας είχε προσκαλέσει, βάλαμε κάποιες, όχι προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να υπάρξει πλειοψηφία στο σχήμα. Τώρα είναι μειοψηφικό παρά τις συνεργασίες που έκανε με την Ηράκλεια Πρωτοβουλία και δεν θυμάμαι το όνομα της παράταξης του κυρίου Σισαμάκη. Ηράκλειο για όλους, νομίζω. Το Ηράκλειο για όλους. Τελικά ήταν Ηράκλειο για λίγους. Συγγνώμη, αλλά ανετράπει ο τίτλος. Εννοώ λίγους δημοτικούς συμβούλους. Δεν λέω ότι έγινε κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν όλες οι παρατάξεις πλην της λαϊκής εισπήρωσης για λόγους αρχής ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν. Απερίφθη μετά την ψήφιση ή την εξαγγελία του νόμου Θεοδωρικάκου που ανέτρεψε τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση. Αυτό λέει το Συμβούλιο Επικρατείας επισήμως. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Το έλεγα και τότε. Δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2019 που δεν υπήρχε στον ορίζοντα. Υπήρχε πάντα στον ορίζοντα, δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως. Ναι. Υπήρχε μία τάση συνεννόησης όλων των παρατάξεων. Ήταν πρόθυμες όλες οι παρατάξεις να συνεργαστούν. Μάλιστα συντάξαμε, συμμετείχα ενεργά όσο μπορείτε να φανταστείτε, στο ένα προγραμματικό πλαίσιο που ήταν οι προτάσεις όλων των παρατάξεων σε ένα πιο οργανωμένο ενιαίο κείμενο. Αυτά λοιπόν μέχρι που ψηφίζεται Όχι, ο νόμος. Όχι, το φέραμε και για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έγινε δεχτό, γιατί προφανώς δεν υπήρχε λόγος. Ναι. Ήταν ανένδοτη η κυβερνόσα μειοψηφία. Ανένδοτη. Εγώ πιστεύω ότι... Η παράταξη, η δύναμη πολιτών. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ποιες άλλες παρατάξεις. Όχι μόνο. Εάν έβαζαν και οι άλλες παρατάξεις, η Ηράκλεια Πρωτοβουλία, τον ίδιο όρο, την ασχηματιστή πλειοψηφία, χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον συμφωνούμε σε ένα προγραμματικό πλαίσιο, θα είχαμε πρωτοπορήσει στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει αυτό όμως που είπατε. Θα είμαστε υπόδειγμα. Χάσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δηλαδή, μετά το νόμο Θεοδωρικάκου, αλλάζει η ρότα. Πάβει να υπάρχει συνεννοητική διάθεση όλων. Εγώ νομίζω ότι και πριν δεν ήταν ειλικρινής. Α, λέτε. Εκτιμώ. Ήταν, εκτιμώ. Ας πούμε, ο ένας βολιδοσκοπούσε τον άλλο. Αλλά για να μην περιοριστώ σε αυτό, η πρώτη ανακοίνωση του Δημοτικού Σχήματος είχε τη δική μου στήριξη. Όχι τη δική μου συμμετοχή, αλλά τη δική μας στήριξη. Mm-hmm. Και στηρίζαμε με κριτική. Γιατί δεν συμμετείχατε εσείς τελικά? Δεν έγινε αποδεκτό ο όρος που βάλατε? Όχι, δεν ήταν ασφαλής. Μια πολιτική ολόκληρη. Ναι. Και η πρότασή σας αυτή. Γιατί πρόβλεπε η συνεργασία, πρόβλεπε κανόνες πώς θα συνεννοιόμαστε. Θα φτιάχναμε ένα πρόγραμμα, θα υπήρχαν και θέματα μεγάλα που μπορεί να μένουν ανοιχτά. Αυτά έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης και στην πορεία. Προέκυπτε ένα μεγάλο θέμα, έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος συνεννόησης. Υπάρχει σχέδιο πλήρες, καταγεγραμμένο και με κανόνες. Όχι θεωρία, μπορώ να τα δημοσιεύσω ανά πάσα στιγμή. Οπότε δεν φτάσατε ποτέ στο να πείτε, να σας ζητήσουν να αναλάβετε μια συγκεκριμένη όχι, θέση. Μου ζητήθηκαν να αναλάβω πολλές. Τις αρνήθηκα όλες. Πείτε μία έτσι, την πιο σημαντική. Δεν πανάλ.
Και στο... Την ανέλαβε η κυρία Σχοιναράκη μετά, νομίζω. Ναι, αλλά αναγκάστηκε η κυρία Σχοιναράκη και το είχα και συζητήσει μαζί της. Λέω, δεν θα μείνεις, γιατί δεν μπορείς να συνεννοηθείς μία διοίκηση που δεν έχεις εσύ την ευθύνη τους. Αυτό ήταν το κλειδί. Η κυρία Σχοιναράκη δεν θα έφευγε εάν μπορούσε να συνεννοηθεί με τη διοίκηση που η πλειοψηφία ανήκε σε άλλη παράταξη. Δεν μάθαμε βέβαια ποτέ γιατί έφυγε. Είναι μυστικό του κράτους οι επιστολές. Ήταν η επίκληση του απορρίτου, όπως με τις υποκλοπές τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουκιαδάκη, κάτι που το ξεκινήσαμε, αλλά μας πηγαίνει η συζήτηση και πρέπει να την επαναφέρω. Είπατε ότι, ας πούμε, υπάρχει μια αρχική, έτσι, μια τάση, μια προσπάθεια συνεννόησης με τις άλλες παρατάξεις για το επόμενο βήμα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί έχει εμπεδωθεί μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αμβλήναμε και αντιθέσεις που υπήρξαν και διαφωνίες έντονες που υπήρξαν, και έτσι είναι η δημοκρατία, πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά, και έχουμε επικεντρωθεί στα μεγάλα. Τώρα, μετά την ανατροπή του εκλογικού νόμου εκείνου, αυτό το σύστημα που έχει καθιερωθεί είναι πολύ πιο δύσκολο από το προηγούμενο για να κάνει κανείς ψηφοδέλτιο. Και δεν το γνωρίζουν ούτε και οι υποψήφοι, ότι, για παράδειγμα, ότι ο πρώτος συνδυασμός στη δεύτερη Κυριακή θα πάρει τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, επιτρέψτε μου να πω, για να υπερασπιστούν και πολλοί εξ αυτών την παρουσία τους και τα ενδιαφέροντά τους στο χωριό, θα αναζητήσουν να πάνε με εκείνον που εκτιμούν ότι είναι πρώτος συνδυασμός. Άρα ο δεύτερος, ο τρίτος, ή αυτοί ειδικά που θα έχουν λίγες δυνατότητες να κερδίσουν τις εκλογές κατά την κρίση του κόσμου ή τις δημοσκοπήσεις ή το πώς διαμορφώνεται το κλίμα. Δεν θα μπορούν να κλείσουν ψηφοδέλτια. Δεν θα βρίσκουν πρόεδρους. Και προσέξτε, αυτή τη φορά, στο προηγούμενο εκλογικό σύστημα, κατέβαινες και χωρίς πρόεδρους. Ήθελες μόνο ένα ορισμένο αριθμό συμβούλων. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις πρόεδρους σε ένα χωριό. Όταν αρχίσουν να κολυμπούν, θα καταλάβουν ότι δεν θα βρίσκουν σωσίβιο. Αυτό είναι μια αντιδημοκρατική διαδικασία, γιατί απαγορεύει τη συμμετοχή. Εγώ ήμουν πάντα της άποψης ότι πρέπει να μπορεί να κατεβαίνει και μεμονωμένος δημοτικός σύμβουλος και να έχει τη δυνατότητα, αν συμπληρώσει το μέτρο που απαιτείται για να εκλεγεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος, να εκλέγεται. Να υπάρχουν πολλές φωνές στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είπα από την αρχή ότι η αυτοδιοίκηση είναι πεδίο συνεννόησης. Εσείς οι πέντε παρατάξεις του Δήμου Ηρακλείου σήμερα, που έχετε συνεργαστεί σε μεγάλα θέματα και έχετε ομονοήσει, θα μπορούσατε να φτιάξετε νέα παράταξη, ένα νέο συνδυασμό, ένα ψηφοδέλτιο από κοινού. Πολλά πράγματα. Με έναν επικεφαλής που θα τον αποδεχόσασταν το ένα και ψηφοδέλτιο εσείς, από, όλοι. Το ένα ψηφοδέλτιο από ευρύτερες παρατάξεις είναι υποχρέωση, κατά την άποψή μου, για να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να γίνει μετεκλογική συνεργασία εύκολα, διότι το σύστημα είναι ενισχυμένο. Δηλαδή, με το 42% ο πρώτος συνδυασμός εκλέγεται με 60% των συμβούλων. Άρα κυριαρχεί. Μα δεν θα έχουμε νέα παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, οι 7. Λέω, δεν θα έχει. Δεν θα έχει. 4-5. Επομένως, θα σας πω εγώ ποιοι είναι βέβαιοι ότι θα κατέβουν. Η Λαϊκή Συσπήρωση θα κλείσει συνδυασμό. Αν κάποιο κόμμα μεγάλο θελήσει να κάνει συνδυασμό, θα κάνει. Με μονωμένες προσωπικότητες και σχήματα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Αυτό είναι μια προειδοποίηση και πρέπει να το κατανοήσουν. Αλλά δεν είναι. Οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν τώρα. Να ξέρει ο πολίτης ότι υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να χάσει καμία παράταξη την αυτονομία της, αν για παράδειγμα οι πέντε συνεννοηθούν και κάνουν ένα ψηφοδέλτιο, μπορεί να συνεννοηθούνται με ένα κανονισμό που θα φτιάξουν μεταξύ τους. Εγώ το θεωρώ ότι και οι πέντε δεν φτάνουν. Όχι δεν φτάνουν με την έννοια ότι δεν κλείνουν ψηφοδέλτιο. Δεν φτάνουν, γιατί υπάρχουν και κινήσεις άλλες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, που μπορούν να συνενωθούν. Και η πρόσκληση, αν καταφέρουμε να το πετύχουμε, πρέπει να είναι ανοιχτή και σε άλλες δυνάμεις. Και όχι χωρίς αποκλεισμούς. Και επιτρέψτε μου και λίγο μια ανατρεπτική ιδέα.
Δεν την έχουμε συζητήσει, δεν την έχουμε συμφωνήσει, άλλωστε δεν έχουμε καταλήξει. Είμαστε σε διάλογο, γόνιμο όμως. Μπορεί και να μην πετύχει. Mm-hmm. Εγώ δεν προδιαγράφω τίποτα. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Καθυστερούμε. Αν αργήσουμε πολύ, θα χάσουμε το τρένο. Σας και είπα, είναι η ανατρεπτική ιδέα που λέτε. Η ανατρεπτική ιδέα είναι να ενώσουμε δυνάμεις και να επιλέξουμε τον επικεφαλής δήμαρχο με μαζικές συμμετοχικές διαδικασίες. Λίγο παπανδρεϊκές παλιές. Ναι. Αυτό έτσι που το εφαρμόζουν τώρα όλα τα κόμματα στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και είναι πετυχημένο μοντέλο. Δεν είναι δύσκολο να δεσμευτούμε σε μια ενιαία κάθοδο, να επιλέξουμε έναν που θα κρίνουμε οι περισσότεροι κατάλληλο, χωρίς παρεμβάσεις περίεργες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν με ρωτήσετε ποιον θα ψηφίσω σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα αποκαλύψω. Θα είναι μυστική ψηφοφορία. Mm-hmm. Δεν θα ψηφίσω τον εαυτό μου και δεν θα είμαι υποψήφιος. Και σε αυτό. Θέλω όμως, με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, να συμβάλλω σε ένα σχήμα συνεργασιών που θα έχει εσωτερικό διάλογο και αντιπαράθεση και αυτό είναι και αυτοέλεγχος. Η απλή αναλογική, λοιπόν, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Βοηθάει τη διαφάνεια. Mm-hmm. Τα μονοσήμαντα σχήματα και τα πλειοψηφικά παράγουν αδιαφάνεια. Αναζητείτε ένα πρόσωπο, δεν ξέρω αν υπάρχει, υποψήφιο. Δεν το θεωρώ ότι μπορεί να ζητήσει. Είναι κοινή αποδοχή, ή λέτε θα προκύψει μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Η διαδικασία είναι μια χαρά. Ελεύθερες υποψηφιότητες και ο πολίτης αποφασίζει. Πηγαίνει, ρίχνει την ψήφο του. Δεν ξέρω αν καταλήξουμε εκεί. Αυτή είναι η ιδέα μου. Όταν λέτε γόνιμο διάλογο σήμερα με τις παρατάξεις τις υπόλοιπες, σε ποιο στάδιο, αν μπορείτε να πείτε γι' αυτό. Κοιτάτε, δηλαδή είναι μια προφορική συζήτηση που μαζευτήκαμε, όχι, είπαμε δεν, αυτός, πέντε πράγματα και... Από ένα σημείο και μετά το συζητάγαμε πολύ σοβαρά, αλλά ακροθυγώς. Τώρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Αν πετύχει αυτό το εγχείρημα, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα και να κερδίσει τις εκλογές, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο. Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσεις εκλογές για να κάνεις δουλειά. Αλλά για να κάνεις σοβαρή δουλειά και με έλεγχο. Διότι ο ένας θα ελέγχει τον άλλον με το διάλογο, τον έλεγχο τον πολιτικό εννοώ. Γιατί ακούστε, στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι. Ο έλεγχος από την αποκεντρωμένη για την νομιμότητα. Από τα ελεκτικά συνέδρια για την κανονικότητα των δαπανών. Από τις ανεξάρτητες αρχές για κάτι άλλο. Ο ισχυρότερος έλεγχος είναι ο έλεγχος της κοινωνίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και η Διάβγεια αποτελεί επανάσταση, γιατί ελέγχουν σωστά, τις δαπάνες αλλά μας. Επειδή μιλάτε για αυτό το θέμα, θέλω να σας πάω στα 2019 προεκλογικά και θέλω να πω ότι μια δύναμη ενιαία που προερχόταν μέσα από το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να κατακαιρματίζεται τότε, ίσως και με τις ευλογίες της Προέδρου του Κινάλ τότε, της Το ΠΑΣΟΚ να κατεβαίνουν στις εκλογές και να κατακαιρματίζεται μία δύναμη που παρά τον αντιδημοκρατικό νόμο αυτόν θα μπορούσε να κυβερνά με δημοκρατικούς όρους λόγω της πλειοψηφίας. Ναι, κοιτάτε. Θέλω να πω και εσείς από το ΠΑΣΟΚ προέρχεστε και ο Κουράκης και η Σχιναράκη, νομίζω και ο Νιωτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού καταρχήν. Αν το δείτε, είναι παντού. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, εδώ, εκεί. Και ο Σαμάκης με έναν τρόπο, η οικογένεια Σαμάκη, έχει στηριχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Αν θα δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη δεξαμενή, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση και πόσο πετυχεμένοι, πιο πετυχεμένοι είναι από άλλους, θα βγάλετε συμπέρασμα ότι το ΠΑΣΟΚ παράγει στελέχη. Σύμφωνοι. Έβγαζε στελέχη. Δεν νομίζω ότι βγάζει πια εύκολα. Λέω, γιατί το 19 έγινε αυτός ο κατακαιρματισμός. Γιατί ήταν και η απλή αναλογική. Τότε σας θυμάμαι που είπατε, δεν συμμετέχω, τότε μου είχατε πει σε μια τηλεοπτική εμφάνιση ότι δεν συμμετέχω στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, διότι είναι κυμαδομηχανή. Καλά. Στη συνέχεια κατακαιρματίστηκε όλη αυτή η δύναμη. Ιστορία, αυτή την ιστορία θα την καταγράψω. Δεν θα την ξέρουν οι πολίτες, τα έχουμε συζητήσει.
Αυτή είναι για καταγραφή. Γιατί, ακούστε, εκείνη η ιστορία δεν ήταν υπόθεση αυτών που αντιπαρατέθηκαν, αλλά ήταν αυτών που τη δημιούργησαν. Mm. Ούτε εγώ τη δημιούργησα, ούτε ο Γιάννης ο Κουράκης τη δημιούργησε. Τη δημιούργησαν, και θα πω μόνο αυτό, αυτοί που είχαν ενδιαφέρον να ξεφορτωθούν κάποιους. Μάλιστα. Τους ξεφορτώθηκαν. Προφανώς. Ο Κουράκης έχασε και εγώ έχασα. Και αυτή είναι σήμερα στην νομή της εξουσίας ή όχι, στην εκτελεστική. Σας αρκεί το χαμόγελο. Καταλάβαμε. Πάντως είναι ένα ερώτημα πώς τότε το ΠΑΣΟΚ δεν ενήργησε ενωτικά ώστε να μην υπάρχουν τόσοι συνδυασμοί. Ήθελε. Αλλά δεν μην μπορούσε. Ξεχνάτε, ήθελε. Και επειδή μιλάμε για ένα άτομο πολύ αγαπημένο, mm-hmm. πάντα ήταν αγαπημένο και την Φόφη. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα δύσκολα θέματα που διαχειρίστηκε λόγω και της πολύ προσωπικής μας σχέσης στις συνεργασίες που είχαμε. Και λέω προσωπική γιατί είχαμε και μια συντεκνιά. Και η συντεκνιά και για μένα και για αυτή ήταν βαρύ φορτίο. Δεν χαλάσαμε τη σχέση μας. Απλά εγώ έσωσα την αξιοπρέπειά μου. Γιατί ήταν πράγματι για κοιμά εκείνη την εποχή, αν έμπαινα σε μια διαδικασία που ήταν προαποφασισμένα όλα και τα γνώριζα. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει είναι αυτά, πριν. Δεν μπορούν να συμβούν αυτά. Αλλά εγώ σας παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι για την ιστορία. Δεν μπορούσε θεωρώ, να το σταματήσει τότε όλο αυτό. Όχι, λέτε. Βέβαια, δεν μπορούσε, γιατί ήταν άλλες οι συνθήκες και αυτή δεν έκρινε συναισθηματικά, δεν έκρινε με κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έπρεπε να διατηρήσει μια δύσκολη κατάσταση που είχε να διαχειριστεί. Και μην ξεχνάτε τι υπονόμευση δεχόταν, πανταχώθεν. Και δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αναφέρομαι και σε... Μπορώ να παραπέμψω σε πάρα πολλά κείμενα που έχετε δημοσιεύσει στη Νέα Κρήτη. Μάλιστα. Δικά μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το κλείσουμε. Έχουμε άλλα πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα να πούμε και να μιλήσουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Κουγιαδάκη, αλλά στην πραγματικότητα περιγράψατε μόνο την κατάσταση χωρίς να τη σχηματοποιήσετε. Δηλαδή, νομίζω, δεν μας λέτε και την εκτίμησή σας. Γιατί έγινε, γιατί τόσο πολύ υποψήφιοι από το ΠΑΣΟΚ τότε. Γιατί το επέτρεπε. Και γιατί σήμερα γιατί αυτοί το επέτρεπε, ήδη να ενωθούν. Μα δεν είναι, δεν απευθυνόμαστε. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να έχει καταρχήν μέσα τον Ηλία τον Λιγερό, ο οποίος mm-hmm. άνθρωπος είναι γνωστό ότι είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά απαντήστε αυτό που σας ναι, πρώτα λέω, και γιατί μετά τώρα. Μα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κατά σύμπτωση και σήμερα είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά σήμερα είμαστε πιο όρημοι όλοι, είμαστε πιο έμπειροι όλοι. Θα ρωτήσω μήπως είχε ανοίξει η όρεξη πολλών τότε με την απλή αναλογική και όλοι πίστευαν ότι μπορεί να εκλεγούν. Δεν κόπηκε τώρα που είναι το πλειοψηφικό, αλλά απλώς θα τους κόψει τη φόρα ο εκλογικός νόμος. Μήπως κάποιοι ήθελαν να κόψουν και τον πρώτο τότε. Δεν ήταν θέμα πρώτου. Όχι, δεν νομίζω. Ο καθένας ήθελε την δική του. Εγώ τουλάχιστον όταν δήλωσα ότι θα κατέβω, είχα άλλα δεδομένα. Και δεν κατέβαινα για να κόψω, κατέβαινα για να εκλέξω. Στη συνέχεια συνέβησαν όσα συνέβησαν και τα περιγράψαμε. Δεν θέλω να επανέλθουν πραγματικά. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Ναι, ναι. Σας είπα, αυτά θα γραφτούν με τον τρόπο που πρέπει. Ενδιαφέρον όμως ναι, που τα λέμε αυτά, γιατί μπαίνουμε σε, ναι, σε ένα εννιάμινο ναι, το οποίο είναι άκρος λοιπόν, αυτοδικητικό. Λέω λοιπόν ότι όλοι κατέβαιναν γιατί είχαν ενδιαφέρον για την πόλη και γιατί έδινε τη δυνατότητα η απλή αναλογική. Εγώ ότι τον χρόνο που ξεκίνησα, ήταν 2,5 χρόνια πριν, είχα δηλώσει ότι δεν κατεβαίνω στην περιφέρεια και επειδή ο Δήμος δεν πήγαινε, είχα την εντύπωση ότι μπορούσα να συμβάλλω. Και εξακολουθώ να έχω την ίδια mm-hmm. εντύπωση ότι μπορούσα και κατέθεσα γι' αυτό και τις προτάσεις μου όλες στη συνέχεια και νομίζω ότι θα δείτε στη συνέχεια τι έλεγα τότε, τι λέγαμε για τα μεγάλα. Γιατί τα μεγάλα είναι που σημαδεύουν και αν δεν δούμε την ώρα που πρέπει τη μεγάλη εικόνα, τότε έχουμε χάσει το τρένο. Θέλω να πω, κύριε Κουγιαδάκη, για να το κλείσουμε αυτό με ένα τελευταίο ερώτημα, ότι
για παράδειγμα, και τη Δεύτερη Κυριακή ενδεχομένως, δεν στηρίξατε τον άνθρωπο που ήταν μέσα από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Κουρέκης. Μα δεν ήταν θέμα κομματικό. Λαμπρινό μετά. Θέλω να πω, οι δυνάμεις και εκεί δεν εξακολουθούσαν να είναι κατά κύριο. Δεν ήταν θέμα κομματικό. Το λέω δηλαδή για να υποστηρίξω, να σας βάλω τα τριβόλια που λένε, να υποστηρίξω ότι μήπως θέλατε να τον κόψετε τότε. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό ήταν οι πολλοί υποψήφοι. Θα σας πω πολύ ειλικρινά. Πίστευα, επειδή με τον Βασίλη τον Λαμπρινό μας συνδέει και μια πολύχρονη φιλία και με κοινές ανησυχίες και κοινά, και ήταν και ένας άνθρωπος και που με στήριζε στην αυτοδιοίκηση, που το στήριζα στο δικηγορικό σύλλογο. Ναι. Πολύ βαθιά σχέση. Και πίστευα ότι έπασχε το σχήμα του στην αποτελεσματικότητα και είχα την βεβαιότητα ότι μπορώ να συμβάλλω να πάμε καλά την πόλη μαζί. Δεν μπορούσαμε όμως να συνεννοηθούμε στη συνέχεια όταν υπήρχε χάος στα θεσμικά. Μάλιστα. Το νόμος, αλλά νόμος, εμένα δεν με κάνει. Η γεννηματά εκβιάστηκε τότε. Δεν θέλω να μιλάω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ποιο πρέπει να είναι το προφίλ? Αγαπώ τη Φόφη, η χώρα αγαπάει τη Φόφη. Έχω γράψει... Μπορεί να έκανε και εκείνη τα λάθη της. Όχι, όχι, δεν ήταν δικά της λάθη και νομίζω ότι δέχτηκε τόση υπονόμευση κατά τη διάρκεια της πορείας της, που και φίλοι της, επειδή ξέρανε τη σχέση μου, με ρωτούσαν, μα μπορεί, είχε δύο ελαττώματα, το ότι υπονομευόταν και το ότι ήταν γυναίκα. Ρατσιστικός είναι ο κόσμος, πολλοί κόσμος. Μάλιστα. Βέβαια, το γεγονός ότι υπονομευόταν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει κιόλας. Ή όχι, λέει. Η μηχανική κάνει και πατροκτονίες. Μάλιστα. Κύριε Κουγιαδάκη, πείτε μου, ο επόμενος δήμαρχος Ηρακλείου ή τέλος πάντων ο επόμενος υποψήφιος με αξιώσεις για να είναι δήμαρχος Ηρακλείου, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, ποιο είναι το προφίλ που εσείς βλέπετε αποχωρώντας πλέον από την αυτοδιοίκηση και την κάλπη? Να θέλει. Να μπορεί και να θέλει. Και να πάει για να κάνει να φτιάξει την πόλη και όχι για να πάει αλλού. Αυτά λέτε αρκούν? Αν έχει μια καλή ομάδα, αν έχει ένα καλό πρόγραμμα και έχει ανοιχτά αυτιά, γιατί δεν θέλω να βάλω άλλα χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Μπορεί να είναι ένας που δεν έχει δείξει δείγμα γραφής στην πολιτική, αλλά να έχει, εγώ καταρχήν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν, για να συμμετέχουν, να έχουν κάνει μεροκάματο για αρκετά χρόνια. Δεν μπορείς να γίνεσαι αρχηγός χωρίς να ξέρεις πώς βγαίνει το μεροκάματο. Έχετε κάποιο πρόσωπο στο μυαλό σας ήδη? Όχι, και να είχα, κερδίζει. Και να είχα και να δεν θα έλεγα. Δεν θα το λέγατε. Εγώ ρωτώ αν έχετε, δεν ρωτώ ποιο όχι, είναι. Και να είχα δεν θα έλεγα. Βεβαίως υπάρχουν πρόσωπα κατάλληλα στην κοινωνία του Ηρακλείου και σας είπα, οι πέντε δεν είναι υποψήφοι. Σου είναι και καλά. Μπορεί και να μην είναι κάποιοι. Μπορεί και να είναι αρκετοί. Αλλά μπορούν να μπουν κι άλλοι σε ένα σχήμα. Αρκεί να υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής, ένα πρόγραμμα, μια διακήρυξη και να το υποστηρίξουν όλοι. Και μπορεί και να μην συμβεί ποτέ αυτό. Σωστά. Τα πρόσωπα που ακούγονται μέχρι τώρα κερδίζουν? Δεν θα τα σχολιάσω. Δεν θέλετε? Όχι. Δεν ήρθαν οι εκλογές. Δεν θα κρίνω πρόσωπα. Σέβομαι τα ενδιαφέροντά τους και μακάρι να έχουν ενδιαφέρονται πολύ. Και θεωρώ ότι, για παράδειγμα, έχουν ακουστεί αρκετά πρόσωπα που έχουν μεροκάματα, έχουν δουλειά, έχουν εμπειρία, έχουν γνώση. Σεβαστά. Αν θα κάνουν ή όχι για δήμαρχοι, θα το δείξει η ζωή. Αν εκλεγούν, θα το δείξει επίσης η ζωή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και δεν αποκλείεται κανείς. Κύριε Κουγιαδάκη, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψουμε μετά. Θέλω να σας ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ σήμερα και να πάμε στα μεγάλα έργα, το ΒΟΑΚ, το δικαστικό μέγαρο. Κάτι κόμβους και όχι μόνο. Και κάποια πράγματα που ανακάλυψα, που τα έχουν πει μαζί και τα έχουν παρουσιάσει κάποιες μελέτες που πέρασε τετραετία και δεν εκτελέστηκαν. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο στούντιο της Crete TV βρίσκεται ζωντανά ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδέκης. Συζητάμε για τα αυτοδιοικητικά, το Δήμο,
Θα πούμε και για τα μεγάλα όμως έργα και τις απόψεις του και κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που έχει σκοπό να κάνει, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από τα κείμενά του. Και είχαμε σταματήσει, κύριε Κουκεδάκη, ακριβώς στο σημείο που ήθελα να σας ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Πώς το βλέπετε? Το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα μια ευκαιρία να ξαναγίνει ισχυρό κόμμα. Μέχρι τώρα δεν τα έχουμε πάει καλά. Και δεν θέλω να το πω με κριτική διάθεση, αλλά με διορθωτική διάθεση. Και δεν τα έχουμε πάει καλά γιατί δεν κεφαλαιοποιήσαμε τη δυναμική που έδωσαν οι 270.000 πολίτες, που να πω πού οφείλεται ο μεγάλος αυτός αριθμός. Στο ότι, και το έχω γράψει με πολύ πόνο, ότι η Φόφη σχεδίασε και το θάνατό της. Δηλαδή πέθανε, ξέρανε όλοι ότι θα πεθάνει. Ξέρανε όλοι ότι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας. Και πέθανε και μας ξαναένωσε. Και όχι μόνο μας ξαναένωσε προσωρινά, αλλά έκανε και κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ανεδείχθηκε τη δική της δουλειά και το τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ πριν. Και αν δείτε και λίγο μια εκπομπή του Ράδιο Αρβίλα προχθές, που έκανε μια αναδρομή στο ΠΑΣΟΚ, θα δείτε τι είχε κάνει εκείνο το κόμμα, εκείνη την περίοδο διαχρονικά, που σήμερα κατεδαφίζεται. Σήμερα το ΕΣΥ κατεδαφίζεται. Οι αρχές, οι ανεξάρτητες, αλλοιώνονται. Μια σειρά πραγμάτων. Η αυτοδιοίκηση, μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, μεγάλο. Πολλές φορές με απουσίες άλλων, με πολεμική άλλων. Αλλά να μην τα βάλουμε αυτά. Παρελθόν όμως είναι αυτά. Ναι, όμως. Και παρακαταθήκη. Τεράστια παρακαταθήκη για τη χώρα. Σήμερα τι γίνεται? Σήμερα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει μια βαριά ευθύνη να ισχυροποιηθεί. Γιατί θα είναι καταλήτης των εξελίξεων. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη προχθές, γιατί εγώ διαφωνώ με την πολιτική των αποστάσεων. Πρέπει να παίρνουμε θέση. Mm-hmm. Και πήρε θέση και είπε ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Και κυβέρνηση σημαίνει, θα κυβερνηθεί σημαίνει συνεργασία. Και η συνεργασία όμως έχει ένα απαραίτητο στίγμα. Το πρόγραμμα. Γιατί απέτυχε, για να δούμε λίγο το παρελθόν, και γιατί καταστράφηκε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη? Γιατί η συμφωνία Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν ασαφής, αόριστη και λεόντιος. Ο ένας πλήρωσε το λογαριασμό, το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Δημοκρατία τα ωφέλη. Ο Σαμαράς χόρευε στο Ζάπιο για να ανατραπεί ο Παπανδρέου και να πάμε στο αδιέξοδο, και η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ισχυρή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ παρίας. Σήμερα λοιπόν πρέπει να σώσουμε την απλή αναλογική καταρχήν. Να μην πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ οφείλουν να διασφαλίσουν με τη συμμετοχή τους σε μια κυβέρνηση. Αν είναι τρικομματική, θα είναι πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα. Αλλά πώς θα είναι? Με ένα πρόγραμμα. Αν δεν μπορεί να είναι τρικομματική, να είναι και δικομματική. Εγώ θα τολμήσω να πω. Σε αυτό που λέτε, βέβαια, θα σκεφτεί κάποιος να πει ότι δεν είναι η απλή αναλογική. Είναι το γεγονός ότι με τις δεύτερες εκλογές η δύναμη του ΠΑΣΟΚ κοινάλ αυτομάτως θα μειωθεί. Με ενδιαφέρει να είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ. Το διαπραγματευτικό μέσο χάνει τη δύναμή του. Εγώ δεν θέλω να είναι διαπραγματευτικό το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ. Και η απλή αναλογική διευκολύνει την ισχυροποίησή του, αλλά δεν είναι το ζητούμενο να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι να ισχυροποιηθούν οι θεσμοί της δημοκρατίας. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν φέρει αδιέξοδα. Γιατί, κύριε Κουγιαδάκη, και τώρα έχουμε και αδιαφάνεια. Ξεκινήσατε να πείτε κάτι που είχε ενδιαφέρον, αλλά ξέρετε... Λέω, εγώ θεωρώ υγιή συνεργασία, όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, τη συνεργασία των δύο πρώτων κομμάτων. Mm-hmm. Αν δεν μπορούν τα δύο, των τριών κομμάτων. Αλλά θέλει και αλλαγή και δεν μπορεί να γίνει τώρα το Σύνταγμά μας, και να πω πού. Δεν μπορεί σε τρεις μέρες που κρατάει εντολή
και τη διαχειρίζεται κάποιος. Να υπάρξει σύγκληση. Να υπάρξει σοβαρή προγραμματική συμφωνία. Στη Γερμανία συζητούσαν 6 μήνες για να καταλήξουν και στο τέλος καταλήγουν ανώμιες δυνάμεις να κάνουν μια χαρά πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνω συμφωνούν στη λεπτομέρεια. Συμφωνούν το πώς θα πάνε. Αυτή την περίοδο, όποιος έχει καρέκλα και εξουσία, σπαταλά. Δεν λέω ότι κλέβει, σπαταλά. Mm-hmm. Η απλή αναλογική δεν το επιτρέπει εύκολα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες και να ισχυροποιήσουν, την πολιτική αυτή. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις οδήγησαν στο χάος και στην κρίση. Και την κρίση την προηγούμενη. Βλέπετε και το χάλι της Ευρώπης. Πάντως αυτό δείχνει μια διάθεση για συνεργασία ανεξάρτητα με το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Με ενδιαφέρει το ποιο πρόγραμμα και με ποιους κανόνες. Και όχι το κόμμα. Είναι προτιμότερο πάντα, αν διαβάσετε διαχρονικά κείμενά μου, από το 10 και μετά, και με την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη παραμονές εκλογών, έλεγα ότι χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση με δημοκρατικό πρόσημο. Mm-hmm. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχει διάκριση στις μεγάλες πολιτικές ανάμεσα στα πρόσημα αυτά. Κύριε Κουγιαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που εσείς ξεκινήσατε να πείτε, ότι ο θάνατος της Φόφης γεννηματά και η συνθήκη τότε έδωσε μια τεράστια δυναμική. Α, και η συμμετοχή που σήμερα δεν υπάρχει. Και η συμμετοχή του Γιώργου του Παπανδρέου που έβαλε τον εαυτό του γνωρίζοντας μπροστά, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει να εκτεθεί σε εισαγωγικά. Να χάσει. Για μένα ανέβηκε περισσότερο στη συνείδησή μου. Γι' αυτό, επειδή έχασε και είναι εκεί. Mm-hmm. Φαντάζεστε τώρα να πω κάτι. Το Πασόκ χάνει και από το ότι ο αρχηγός του δεν είναι στη Βουλή. Φαντάζεστε να είχε την ψυχραιμία και την ηρεμία ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ να τον αναπληρώνει στην Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου και όχι ο συμπαθής κύριος Κατρίνης. Mm-hmm. Ποια θα ήταν η διαφορά? Δεν υποτιμώ τον Κατρίνη σε καμιά περίπτωση, αλλά άλλος ο ρόλος του Παπανδρέου, άλλο το κύρος του πρώην Πρωθυπουργού. Θα πει κάποιος ότι ακολουθεί τους κανονισμούς, τον κανονισμό της Βουλής. Θέλω να σας ρωτήσω, η δυναμική αυτή δεν υπάρχει σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, 2, πόσο είναι? Έπρεπε να ανεβαίνουμε. Νομίζω ότι είμαστε λίγο χαμηλά. Πού οφείλεται, πιστεύετε? Και στην πολιτική των μέσων. Τότε μας δίνανε όθηση, τώρα το κόβουνε, το κουρεύουνε. Και έπαιξε ρόλο η υπόθεση και το θέατρο αυτό των πολύ μεγάλων συγκρούσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αν δούμε κάποιες εξελίξεις στην Κρήτη, δεν θα πω πολλά, μήπως συνεργαστούν σε τοπικά. Εννοείται την... Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πείτε ό,τι θέλετε, εγώ είπα ό,τι είχα να πω. Το λέω εγώ, με το έγραψα εγώ προχθές. Για τον κύριο Αρναουτάκη, αν κλείνει το μάτι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αν μπορεί ένα πρόσωπο να τα εκφράσει αυτά τα δύο κόμματα αυτοδιοικητικά, γιατί να μην μπορούν να εκφραστούν και στη Βουλή? Και γιατί συγκρούονται τόσο πολύ? Η σύγκρουση φέρνει πάντα κέρδος. Λέω, γιατί συγκρούονται τόσο πολύ? Για να στραγγαλίσουν το Πασό. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Όλα τα μικρά κόμματα. Πιστεύετε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν ωφέλησε το ΠΑΣΟΚ καθόλου, αν και ο πρόεδρος ήταν εκείνος, ήταν το θύμα? Το βασικό είναι. Γιατί πιστεύετε ότι ξεφούσκωσε? Μήπως δεν έχει τη δυναμική, μήπως τον υπονομεύουν κι αυτόν? Ή όχι, λέτε? Δεν είναι στη Βουλή ο άνθρωπος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν τον στήριξα. Ναι, αλλά εξωκοινοβουλευτικός εκλέφθηκε. Δεν τον στήριξα. Πρόεδρος. Προφανώς. Μένω στο ΠΑΣΟΚ, δεν είμαι εκτός ΠΑΣΟΚ και θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ, εκτός αν φύγει το ίδιο. Γιατί έχω πει χαριτωμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να είναι στη Βουλή δεν λέει και πολλά. Νομίζετε ότι είναι πολλοί εκεί που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις? Εξάλλου, όχι, εξωκοινοβουλευτικό πρόεδρο τον... Η πόλωση. Ψήφισαν τότε. Η πόλωση αυτή καθ' αυτή δεν ευνοεί τα μικρά κόμματα. Και βλέπετε ότι μειώνονται και τα υπόλοιπα. Στη δεύτερη Κυριακή, αν πάμε, και εγώ εύχομαι να μην πάμε. Εγώ εύχομαι να μην πάμε, να σχηματιστεί η κυβέρνηση και
η πρόταση, γι' αυτό λέω η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη γιατί, αν θέλετε την εκτίμησή μου, πολύ δύσκολα βλέπω να ανατρέπεται οι διαφορές που υπάρχουν και θέλω να είμαι ειλικρινής με τους πολίτες, γιατί πια έχω και οριμάσει με αρκετά για να προσπαθώ να... Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μήπως φταίει για όλο αυτό που περιγράψατε για τη θέση δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν κεφαλαιοποιεί την όθεση αυτή τη μεγάλη που είχε από τις εσωκομματικές εκλογές, το γεγονός η πολιτική των ίσων αποστάσεων, δηλαδή αυτό... Παίζει σημαντικό ρόλο... Οι ίσες αποστάσεις, πρέπει, μήπως δεν πρέπει σχηματοποιούν να είσαι... την ταυτότητα... Με αποτέλεσμα ο πολίτης δεν να μην συνειδητοποιεί ποια είναι η ταυτότητα σήμερα. Δεν είναι εύκολα πιστευτό από τον απλό πολίτη ότι το τρίτο κόμμα μπορεί να υλοποιήσει την τρίτη εντολή αν δεν θέλουν τα άλλα δύο. Μάλιστα. Δηλαδή η τρίτη εντολή έχει μια αξία. Κάποιος άλλος να θέλει να συνεργαστεί. Αλλά πριν πάει στην τρίτη εντολή θα πάει στη δεύτερη. Και αν φτάνουν τα δύο δεύτερα να συνεργαστούν, δεν χρειάζεται να πάει στην τρίτη και να πάει ανάποδα. Μάλιστα. Συνεπώς, ποια είναι τα σενάρια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπήκε το ΠΑΣΟΚ, ευτυχία για τη χώρα. Ναι, το περιγράψατε αυτό. Εάν το σενάριο είναι. Το δεύτερο σενάριο είναι. Το σενάριο, σενάριο είναι. Δεύτερο. Ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, όποιο και είναι αυτό. Αυτό είναι το σενάριο. Είναι ένα σενάριο, αλλά με πολύ σκληρού όρου προγραμματικού. Γιατί είναι ανομοιογενής. Αυτό το ξέρει είναι. Μα εγώ δεν κάνω υποδείξεις, εγώ κάνω τη δική μου εκτίμηση και ναι. Είναι η δική μου σκέψη και ελεύθερος. Πάντα άλλωστε εκφραζόμουν, όχι με κομματικές παροπίδες, αλλά δεν είπα κάτι που νομίζω το οφείλω. Λέω χαριτωμένα ότι εγώ αν φύγω ποτέ από το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσω ένα κόμμα. Για δύο λόγους. Για τη συνέπειά του και για το ότι ξέρω γιατί θα διαφωνώ, το ΚΚΕ. Μάλιστα. Αλλά δεν έχω κίνδυνο προς το παρόν. Κύριε Κουγιαδάκη, πείτε μου κάτι τελευταίο για να τελειώσουμε με το θέμα των εκλογών και το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ο Βασίλης Κεγκέρογλου φεύγει από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή, κατέρριται στην αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα, ας το πούμε, ένα δεδομένο που θα αλλάξει τη δυναμική του ψηφοδελτίου στο Ηράκλειο, κάτι, του εθνικού ψηφοδελτίου. Ήδη έχει ανακοινωθεί ένα ψηφοδέλτιο με πολύ καλά στελέχη, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι 7 στελέχη πρώτης γραμμής. Ναι. Η Ελένη η Βατσινά, για παράδειγμα, είχε 6.500 σταυρούς με ένα ΠΑΣΟΚ με 10-12% στο Ηράκλειο. Το παρασύρεις, ήταν βουλευτής. Παρασύρση ήταν με άλλες συνθήκες. Έχει καταγράψει τεράστιες δυνάμεις, 20 τόσες, δεν θυμάμαι πόσες τόσες χιλιάδες, αλλά τότε μιλάγαμε για ένα πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ. Γιατί και εγώ τότε 24.000 είχα πάρει. Θέλω να πω, η αποχώρηση Κεγκέρογλου θα ρίξει τα ποσοστά στον νόμο Ηρακλείου. Όχι, εγώ πιστεύω θα τα ενισχύσει για άλλο λόγο. Όχι γιατί φεύγει, αλλά γιατί έδωσε την δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι με προσδοκία ότι μπορούν να εκλεγούν. Γιατί παρά το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ πάντα, ακόμα και 6 μήνες πριν, συνοστίζονταν ο κόσμος για να μπει. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε 7 ονόματα, μένουν 4, έχει δυσκολία να το κλείσει. Δεν φαντάζομαι. Όχι. Θεωρώ ότι αυτά τα ονόματα έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστά από καιρό. Ξέρετε, έχει τελειώσει η εποχή του νεροκουβαλητή του κόμματος. Κανείς δεν θέλει πλέον, αν δεν είναι σίγουρος ότι θα εκλεγεί ή τουλάχιστον κάτι να κερδίσει, να τρέξει σε έναν προεκλογικό αγώνα τέρμονο. Εκτιμώ ότι πάντα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να βρεις κάποιο... Καταρχήν πρέπει να βάλει 2 γυναίκες ακόμα, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. 2 γυναίκες που δεν πρέπει να μπουν επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Πρέπει να καλυφθούν γεωγραφικά περιοχές, πρέπει να καλυφθούν επαγγέλματα. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα καλό ψηφοδέλτιο. Είναι ήδη καλό. Έλεγα λοιπόν, για να μην αδικώ, ότι η Ελένη η Βατσινά είχε πάρει 6.500 σταύρους. Δεν θυμάμαι πόσοι είχε ο Χρήστος, ο Στρατάκης που είναι.
αλλά και αυτός με τις ίδιες συνθήκες. Έχουμε έναν εμπλουτισμό του ψηφοδελτίου από τον Φραγκίσκο τον Λαμπρινό, που δεν ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, όσον γνωρίζω τουλάχιστον δεν ήταν ενεργά. Έχουμε δύο στελέχη, τον Παύλο τον Μπαριτάκη, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, με γνωστό ήθος και καταγεγραμμένες δυνάμεις, τον Λάμπρο τον Βαβακά, που είναι ένας σπουδαίος γιατρός, αλλά και περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος. Αλλά έχετε την ανάγκη να τους διαφημίσετε όλους. Όχι, λέω τώρα την αλήθεια. Είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο. Πάρα πολύ καλό. Αλλά εδώ είμαστε και προνομιούχοι. Και να πω και κάτι. Δεν είδα αποκλεισμούς. Και αυτό είναι καλό. Προσφορά υπήρχε. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν είμαι, αλλά εγώ κρίνω αυτό που βλέπω. Δεν είμαι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ τώρα στις νομαρχιακές και σε αυτά για να ξέρω τις διαδικασίες. Αλλά η εικόνα του ψηφοδελτίου στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θεωρώ ότι. Πάντως φαίνεται ότι. Θεωρώ ότι στο Λασίθι έγινε ένα λάθος, αν δεν διορθωθεί. Και θέλω να το πω. Ναι. Ξέρω ότι ενδιαφερόταν ένας πολύ σοβαρός πολίτης της Κρήτης, ο Γιάννης Γουλιδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Πολύ καλή παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Ελπίζω και πιστεύω ότι πρέπει να. Μα αναγκάζει και ο άνθρωπος να παραιτηθεί από αντιπεριφερειάρχης. Ναι, όχι, δεν μπαίνω σε αυτό. Όχι, εγώ γιατί. Μπαίνω. Να το σταθμίσετε κι αυτό. Εγώ σταθμίζω. Ήταν αντιπεριφερειάρχης, ναι, παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος βουλευτής, που προφανώς, κύριε, ναι, Κουκιαδάκη, κάποιος του το είπε ή του το έταξε. Γι' αυτό το οφείλω στον Γιάννη να το πω, αφού μου δίνεται η ευκαιρία, διότι και καλός στέλεχος είναι και άριστος επαγγελματίας λογιστής με ένα πολύ ωραίο γραφείο στο Λασίθι είναι και κυρίως με δυνατότητες, γιατί έχω συνεργαστεί, ναι, μαζί του. Η απουσία, ναι, του θεωρώ ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία του ΠΑΣΟΚ. Κάποιος του το έταξε αυτό για να φύγει από εκεί, διότι τα υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι. Αυτό καλό είναι για τα παραπολιτικά της Νέας Κρήτης αύριο. Βεβαίως. Εγώ είπα τα πολιτικά. Μα εδώ λέμε και παραπολιτικά, διότι ναι, καμιά φορά, ξέρετε, η πολιτική κρύβεται πίσω από τα παραπολιτικά. Γιατί για να πούμε και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι που ενδιαφέρονται από άλλους δομούς, δεν παραιτήθηκαν προκαταβολικά. Μην το σχολιάσετε. Όχι, ακούστε. Εγώ έχω τώρα μια άλλη θεωρία και την έχω διαχρονικά. Κάποτε, και θα πω και όνομα, ο Μανώλης ο Στρατάκης ήταν νομαρχιακός σύμβουλος και εξελέγει βουλευτής και ήθελε να παραιτηθεί. Εγώ του είπα, όχι, αναβαθμίζει η παρουσία σου το νομαρχιακό συμβούλιο. Μάλιστα. Άρα δεν είναι μαύρο-άσπρο, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Ναι, αλλά υπήρχε η συνεργασία της περιφέρειας με το ΣΥΡΙΖΑ, έθετε ένα όρο το 2019 ότι όσοι θα είναι υποψήφοι με το ΠΑΣΟΚ θα φεύγουν και από τις θέσεις με ταξιώματα. Εντάξει, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εκλέξει τότε έναν περιφερειακό σύμβουλο. Ναι, αλλά εξέλεξε δηλαδή, και προσέξει περιφερειάρχη. Ναι, καλά. Ρόζη ήταν η περιφέρεια Κρήτης. Στον εκλογικό χάρτη, κύριε Κουκιαδάκη. Τώρα θα είναι ουράνιο τόξο. Λοιπόν, διάλειμμα για αμέσως μετά θα πούμε για το ΒΟΑΚ, το δικαστικό μέγαρο, και για άλλα μεγάλα έργα που δεν έχουν εκτελεστεί. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζωντανά εδώ με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη στην Greek TV. Συζητάμε εκλογικά, αυτοδιοικητικά. Τώρα θα περάσουμε όμως στα μεγάλα έργα. Και το τελευταίο διάστημα, κύριε Κουκιαδάκη, είστε από εκείνους ανθρώπους διάστημα, όταν λέω εννοώ πάνω από 5 μήνες, 6, από το Σεπτέμβριο-Αύγουστο νομίζω, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια λέγατε εσείς. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, όπως το περιέγραψα, με αρκετά έντονο τρόπο, μιλάτε για το ΒΟΑΚ. Και μιλάτε για το ΒΟΑΚ διότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, ίσως τη μεγαλύτερη που είχε η Κρήτη ποτέ, να αποκτήσει έναν δρόμο που της αξίζει από τη μια άκρη ως την άλλη. Και υπονοείτε, λέτε, ότι χάνει την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον χάνει σε κάποια σημεία την ευκαιρία να αναβαθμιστεί το δίκτυο όπως πρέπει. Τι είναι αυτό που εσείς υποστηρίζετε? Πριν πω αυτό, θα πω πραγματικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Κρήτη, γιατί έχει την καθυστερημένα μεν, αλλά είναι πια η ώρα για τα μεγάλα της έργα. Το Καστέλι πηγαίνει πολύ καλά. Να μην το σχολιάσουμε. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο.
είχε εξαγγελθεί από 7 υπουργούς 2 κυβερνήσεων. Ο 8ος ήταν ο κύριος Πύρτζης που το δημοπράτησε. Όταν περιβρεθήκαμε στο Καστέλι, του είπα ένα ανέκδοτο και αν βάλουμε την εικόνα τώρα, δεν το είχα σκεφτεί να σας πω να τη βρείτε, θα δείτε ότι μόλις καθίζαμε για να ξεκινήσει η διαδικασία και να ανακοινώσει την υλοποίηση του έργου, γελάμε και οι δύο. Γιατί του είπα το εξής ανέκδοτο. Ήταν ένα παιδί μικρό σε ένα πηγάδι με νερό και έλεγε «Ετά, ετά, εφτά, εφτά». Κοιτάζει και πήγαινε ένας ηλικιωμένος και του κοιτάζει, του λέει «Τι κάνεις εδώ», λέει «Ετά, ετά». Σκύβει να δει τι και βλέπει μέσα και λέει «Ετά». Του τραβάει ένα κλωτσίδι, το ρίχνει μέσα στο πηγάδι και λέει «Ο το». Μετρούσε, αυτό λοιπόν. Το ανέκδοτο λοιπόν έλεγα εγώ εκείνη την ώρα στον κύριο Σπύρτζη και το ανακοίνωσε. Δεν το ανακοίνωσε όμως μόνο. Το δημοπράτησε και είναι σε τροχιά υλοποίηση. Και το δημοπράτησε με ΣΔΙΤ, ένας χώρος πολιτικός που κάποια στιγμή δεν ήταν και τόσο οπαδός των ΣΔΙΤ. Ναι. Και θα έχουμε σε λίγα χρόνια ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο με ένα σωρό κενά. Και είναι δική μας υπόθεση τα κενά. Και μπαίνω στο θέμα το συγκεκριμένο. Το αεροδρόμιο θέλει και έναν δρόμο που να εξυπηρετεί τις 200.000 που είναι η πόλη του Ηρακλείου και μαζί με το άλλο, σημεία της Κρήτης που θα εξυπηρετούνται από εκεί, έναν δρόμο να πηγαίνει πολύ γρήγορα και φτηνά. Άρα θέλαμε και θέλουμε και θα θέλουμε έναν τρόπο πρόσβασης με μαζικά μέσα επικοινωνίας, όχι μόνο με το ταξί. Μια χαρά είναι τα ταξί, αλλά είναι ακριβά για τον απλό πολίτη και πρέπει να υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Καστελίου, παρά το ότι είναι 8 λεπτά παραπάνω με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει από το αν θα γίνει και από το δρόμο της Βιάνου, θα έχει διόδια. Θα επιβαρύνεται ο πολίτης και δεν θα έχει τη δυνατότητα ενός εξίσου γρήγορου δρόμου ή ενός γρήγορου μέσου για να φτάσει εκεί. Θα ήταν πολύ σπουδαίο αν είχαμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς ή έστω ένα ηλεκτροκίνητο μέσο με σταθερή πορεία. Ένα τρόλεϊ. Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι, δεν είμαι ειδικός, αλλά ήταν πολύ σπουδαίο. Δεν το έχουμε. Δεν αναβαθμίζουμε όσο πρέπει το δρόμο αυτόν προς το αεροδρόμιο. Κάναμε καλά τον κόμβο των Κουνάβων, κάναμε την παράκαψη Αρκαλοχωρίου, αλλά χρειαζόμαστε να αναβαθμιστεί, να φύγουν τα φανάρια από εδώ, να γίνουν οι κυκλικοί κόμβοι στην Αλικαρνασσό. Περιμένετε. Θα μπορούσαμε να παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να μας δείξει το βίντεο εκείνο που το έχουμε ονομάσει «Δρόμοι αεροδρόμιο», όχι το ΒΟΑΚ όπως είχαμε προγραμματίσει, για να δούμε τι λέγαμε το 2019 όταν ο κύριος Κουκιαδάκης έφευγε από την αντιπεριφέρεια, στην περιφέρεια Κρήτης, και τότε μας είχε δώσει ένα χάρτη με μελέτες για έργα οδικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την πρόσβαση. Και να πούμε, ίσως δεν το θυμάστε κύριε Κουκιαδάκη, τα δείξατε αυτά τότε. Και είπατε ακριβώς τα ίδια και στην τετραετία αυτή δεν είδαμε και πολλά. Αν υπονοείτε ότι από τότε μέχρι σήμερα ασένησε η μνήμη μου, όχι, θυμάμαι εξίσου καλά. Λοιπόν, να το δούμε και να το σχολιάζουμε. Τρία μεγάλα γεγονότα, τρία μεγάλα έργα μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι το αεροδρόμιο. Είναι ο υποδημοπράτης ΒΟΑΚ. Είναι η διασύνδεση του καλωδίου, που σημαίνει πολλά πράγματα. Άρα όλα αυτά δίνουν ένα άλλο χαρακτήρα στο Ηράκλειο. Άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το αεροδρόμιο, όπως είπαμε, είναι μακριά από το Ηράκλειο. Ο μεγάλος χρήστης, ο μεγάλος πελάτης του αεροδρομίου είναι το Ηράκλειο. Η πόλη και η δυτική πλευρά, αλλά και ο νότος. Άρα οφείλαμε στην περιφέρεια Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, να δούμε πώς ο πολίτης του Ηρακλείου, όταν θα γίνει το αεροδρόμιο, θα εξυπηρετείται. Καταθέσαμε στο Αναπτυξιακό Συνεδρίο μια πρόταση. Η εξυπηρέτηση των πολιτών του Ηρακλείου και της δυτικής πλευράς από τα Νόγια ακόμη, από τη Ρογδιά, από το Φόδελε, ένα κομμάτι του Ρεθύμνου και όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτό να εξυπηρετεί από τον δρόμο της Βιάνου
μέσω των πεζών. Στο χάρτη που θα δείξουμε στη συνέχεια θα δείτε. Αυτός είναι ο χάρτης εδώ, κύριε Κουγιαδάκη. Αυτός ακριβώς είναι και. Μπορούμε να σηκωθούμε να μας το εξηγήσετε. Τι ακριβώς βλέπουμε. Αυτή η σύνδεση είναι από τα πεζά. Η προτινόμενη σύνδεση είναι από τα πεζά και πάει στο Καστέλι. Είναι ένας κόμβος και στα πεζά που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για το οδικό δίκτυο. Αν αναβαθμιστεί και αναβαθμίζεται τώρα, αν θέλει περισσότερη αναβάθμιση ο δρόμος αυτός και γίνει και ένας κλειστός ενδεχομένως δρόμος από εδώ μέχρι το Καστέλι, αυτά το πούν οι μελετητές, τότε το Ηράκλειο θα έχει μεγαλύτερη και πιο άνετη πρόσβαση. Ταυτόχρονα, ήδη εκτελείται ο δρόμος προς το Μελοπόταμο. Θα φέρνει το Μελοπόταμο κοντά στο Ηράκλειο, άρα κοντά στο αεροδρόμιο. Αν γίνουν και ο ΝΟΑΚ προς το αεροδρόμιο, θα έχουμε και το νότο εξυπηρετούμενο από την πλευρά του Σπηλίου. Δηλαδή, και υπάρχει και μελέτη ολοκληρωμένη, Βιάνος. Αυτό το κομμάτι ποιο είναι εδώ που βλέπω, κύριε Κουγιαδάκη, είναι. Αυτό είναι στο Ηράκλειο, δεν έχει σημασία. Δεν είναι κακό όχι, δρόμος. Όχι, είναι στο νότο. Είναι στο νότο, είναι στο νότο βέβαια. Αυτό είναι ο ΝΟΑΚ. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει. Είναι μια σύνδεση εκεί που κάνετε μια νέα μελέτη. Και αυτό, μπορεί να οδηγήσει στην εξυπηρέτηση. Υπάρχει ολοκληρωμένη η μελέτη Μύρτος Βιάνος. Οπότε φανταστείτε όλα τα φορτία της Ιεράπετρας να έρχονται μέσω αυτού του δρόμου στο Ηράκλειο και να εξυπηρετείτε ταυτόχρονα και το αεροδρόμιο. Θα σηκώσει λοιπόν, λέτε, όλο το βάρος. Σωστά. Φεύγοντας όμως το αεροδρόμιο από την Αλικαρνασσό, μένει ένα φιλέτο εκεί, τεράστιο. Που δεν πρέπει να γίνει. Που δεν πρέπει ελληνικό, να γίνει. Το είπε και ο Γιάννης ο Κουράκης χθες, το έχω πει νωρίτερα στην διακήρυξή μου, ότι δεν πρέπει να γίνει ελληνικό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο καρτερός που είναι προέκταση. Είναι οι ιδιωτικές εκτάσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό πρέπει να μελετηθεί ενιαία, γιατί το Ηράκλειο θα γίνει και χειμερινός προορισμός αν αξιοποιήσουμε τον πολιτιστικό του κύριε πλούτο. Κύριε Κουγιαδάκη, ο δρόμος αυτός, τι κόστος, τι χρειάζεται. Αυτό θα το δείξει η μελέτη. Αλλά ανεξάρτητα από το κόστος της μεταφοράς των πολιτών στο αεροδρόμιο θα πρέπει να μειωθεί κατά πολύ. Θα μπορούσε να είναι και ένας δρόμος με περιβαλλοντική προσέγγιση και να έχουμε ηλεκτροκίνητα οχήματα στον δρόμο αυτόν ενδεχομένως. Ναι. Αλλά αυτά είναι θέματα μελετών. Ναι. Τι εννοείται ηλεκτροκίνητα οχήματα δηλαδή. Είναι η σύγχρονη τάση να καταργούμε λίγο το πετρέλαιο σιγά σιγά και από τις πόλεις. Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία ή λέτε για κάτι πιο σταθερό σειρμό. Μπορεί να υπάρχει, η σταθερή τροχιά θα ήταν η λύση. Αλλά είναι πολύ ακριβή η λύση. Μάλιστα. Αλλά το να έχεις αυτό που το τρόλεϊ που έχουμε στην Αθήνα και να έρχεται από το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο με έναν λεωφοριόδρομο δεν θα ήταν μια χαρά για τον πολίτη. Κύριε Κουγιαδάκη, η εκπομπή αυτή ήταν αλμανάκι για τα επόμενα χρόνια. Τα είπατε όλα εκεί, τα λέτε όλα. Τα έλεγα χρόνια και ακούστε, εδώ υπάρχει μια βαριά ευθύνη. Τα είπα και στο Δήμο. Όταν με δύο συμβούλους βρεθήκαμε εκεί, ένας εγώ και ο κύριος Βατσινάς, ο Φανούρης, καταθέσαμε μια πρόταση και έγινε αποδεκτή να κάνουμε μια και μετετίθετο ο χρόνος της δημοπράτησης, να κάνουμε μια ημερίδα για τη νέα χάραξη του ΒΑΚ. Αποφασίσαμε, δεν το κάναμε. Στο τέλος διαμαρτυρηθήκαμε γιατί δεν μας ρώτησαν. Χάσαμε χρόνο που έπρεπε να κερδίσουμε. Πότε μιλήσαμε και μιλήσαμε λειψά αρχικά. Όταν ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει προαποφασιστεί και εδώ είναι το έγκλημα. Εδώ είναι το έγκλημα που απαξιώνει το ίδιο το έργο του, μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ που θα στοιχήσει 2,5 δις περίπου. 2,5 δις εκατομμύρια θα στοιχήσει και απαξιώνει την πόλη του Ηρακλείου, την πόλη της Ρεθύμνης και ένα μεγάλο κομμάτι της, αυτό που λέω εγώ χρόνια τώρα, της ενότητας, της Μητροπολιτικής Ενότητας Ηρακλείου που ξεκινάει από το Φόδελε σχεδόν και καταλήγει στη Μήλατο. Γιατί αυτό το σχήμα είναι μια αστική περιοχή, η μη αστική περιοχή σε μερικά σημεία, αστική αμυγός στην διέλευσή του από το Γάζι μέχρι εδώ. Αυτό το έγκλημα έχει δύο τρόπους να αντιμετωπιστεί. Ή με παράκαμψη προς τον νότο και μελετήθηκε
και μελετήθηκε με πίεση και της περιφέρειας τότε και δική μου και έγιναν 4 εναλλακτικές προτάσεις. Η μία ήταν μετά το Γιούχτα, πολύ ακριβή, δηλαδή για να αποφευκθούν τα αρχαία, πολύ ακριβή, προμελέτες όλα αυτά, δεν ήταν μελέτες, αλλά αν πήγαινε από εκεί κάτω από το Γιούχτα, ήταν περίπου ΝΟΑΚ και κάνει και ένα σωρό εκατομμύρια. Και μελετήθηκε και μία πολύ ενδιαφέρουσα λύση, υπογειοποίηση νοτιότερα του υφιστάμενου. Υπογειοποίηση νοτιότερα του υφιστάμενου. Και αυτό ακριβό έργο και μακρινό έργο και δεν δέχτηκε και να το συζητήσουν. Η κυβέρνηση, και λέω με πλήρη επίγνωση του τι λέω, έχει υποσχεθεί επισήμως στους όποιους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία με το ΣΔΙΤ ότι το παλιό κομμάτι από τα Ελληνοπεράματα μέχρι και τη Χερσόνησο δεν θα αλλάξει χάραξη. Αυτό το ξέραμε. Και δεν αντιδρούσαμε. Εμείς είμαστε μια παράταξη 2 ατόμων με 5,5% που μας στήριξε. Δεν άκουσε ίσως. Δηλαδή, δεν άκουσε ίσως. Λέμε τώρα για νέο ΒΟΑΚ, αλλά στην πραγματικότητα εδώ στο Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο. Είναι παλιός και κακός. Ό,τι έχουμε, αυτό θα έχουμε. Ναι, θα σας πω τώρα τις εξαιρέσεις. Και ήταν προδιαγεγραμμένο και ήταν και, δεν είμαι προφήτης, αλλά απλά έχω πληροφορίες. Έχω γράψει αλλεπάλληλα κείμενα και έγινα μονότονος στην φιλόξενη εφημερίδα Νέα Κρήτη, γιατί μου φιλοξενεί και είναι αλήθεια τα μακρόσυρτα κείμενα μου που δεν διαβάζονται. Μα είναι ενδιαφέροντα. Αλλά έτσι τεκμηριώνονται κάποια πράγματα. Τεκμηρίωνα την άποψη ότι έχουν προδιαγράψει την τύχη. Έκανα λοιπόν αυτό που έκανε ο Καραγκιόζης. Έβαλαν, ο Καραγκιόζης, επειδή ήταν η Καλύβα μικρή και διαμαρτυρόταν η σύζυγός του και τα παιδιά του, έβαλε το Γάιδαρο, την Κατσίκα, τα Κουνέλια και στην Καλύβα. Και κάποια στιγμή άρχισε να τα βγάζει. Και μόλις έβγαλε και το τελευταίο ζωντανό που έβαλε μέσα εκεί, ανακουφίστηκαν όλοι γιατί η Καλύβα μεγάλωσε. Τι μας κάνανε εμάς λοιπόν? Μας έδειξαν ότι κόβουν τον κόβο των μαλάδων, άρα δεν θα έχει σύνδεση, ότι δεν μπορούν να πάρουν, δεν βελτιώνουν τον Αγιάννη, δεν κάνουν στην Αλικαρνασσό δεχτό κάποια λύση καλύτερη και, ακούστε, και δεν κάνουν συζήτηση για την υπογειοποίηση του τμήματος στο Κακόρος. Εγώ έγραψα ένα κείμενο εδώ στην εφημερίδα σας, στην εφημερίδα του Ομίλου, και είπα ότι όλα αυτά θα δοθούν. Αλλά αυτό που θα μείνει θα είναι η διχοτόμηση του Ηρακλείου. Και ό του θαύματος, όλα αυτά έγιναν δεχτά, δηλαδή και η σύραγγα στο κακό όρος, με το εξής καταπληκτικό επιχείρημα. Και είναι σωστό ότι το κόστος δεν είναι μεγάλο, Γιατί από τον εκβραχισμό θα κερδίσει, είναι αλήθεια. Ακούστε όμως ποιο κέρδος θα είχε το Ηράκλειο από τη μερική υπογειοποίηση. Εσείς λέγατε, για να το πούμε να το καταλάβουν, να γίνει το κομμάτι, ας το πούμε, που περνάει το Επίμαχο και από την Παπαναστασίου και τη ΒΥΠΕ, υπόγειο. Υπόγειο και ο ΟΑΚ αντιπρότεινε κάτι πιο light και αυτό είναι καλό. Ναι. Και αυτό είναι καλό. Γιατί αποδίδει η πρόταση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, αποδίδει και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αποδίδει 130 στρέμματα ελεύθερων χώρων. Ξέρετε πόσο πράσινο έχει το Ηράκλειο τώρα? Εσείς σε στρέμματα. Αυτό το είχατε μελετήσει κατά το παρελθόν, είχατε κάποια προμελέτη? Όχι, το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκλογές ως ιδέα και δεν ήταν δική μου ιδέα. Να ακούσουμε τι είχατε πει τότε, το 19, λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τον ΒΟΑΚ που περνάει μέσα από την πόλη. Δεν μπορεί να κόβεται η πόλη στα δυο. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει μετατόπιση, υπάρχει και υπογειοποίηση, υπάρχουν διάφορες σκέψεις, υπάρχουν διάφορες λύσεις. Αλλά η πόλη δεν μπορεί να διαιρείται. Μετατόπιση προς τον νότο υπήρχε μία. Υπάρχει και μια προμελέτη. Μια προμελέτη να περάσει από τον Άγιο. Υπάρχουν και σκέψεις από έγκριτους μηχανικούς, που αυτό οι μελέτες το δείχνουν, εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ διαπιστώνω τον πρόβλημα ότι ο ΒΟΑΚ δεν μπορεί να διέρχεται μέσα από την πόλη και να τη μοιράζει στα δύο. Η πόλη πρέπει να ξαναενωθεί. Γίνει το τείχος του Βερολίνου.
και είναι το τείχος του Βερολίνου. Άρα πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτά τα προβλήματα είναι διαδημοτικά, διότι αυτά επηρεάζουν και τις άλλες περιοχές. Τα ίδια λέγατε και μιλούσατε για υπογειοποίηση και τότε το 19, που ναι. Τότε δεν μίλαγε κανείς. Ναι, και δεν άκουγε και κανείς. Έτσι όπως απεδείχθη, δεν άκουγε και κανείς. Λοιπόν. Γιατί αν ακουγότανε έστω στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, πραγματικά και ουσιαστικά, και είχαμε πραγματοποιήσει την ημερίδα να φέρουμε ειδικούς, να φέρουμε τους κυβερνητικούς ναι. Εδώ, τότε θα είμαστε έτοιμοι και με πραγματικές προτάσεις. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Κουβέντα. Μπορεί και τώρα, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι αν γίνει τώρα θα καθυστερήσει το έργο. Δεν καθυστερεί το έργο. Έτσι κι αλλιώς, το κομμάτι του Ηρακλείου, όπως κι αν γίνει, θα γίνει τελευταίο. Mm-hmm. Θα γίνει τελευταίο. Γιατί δεν θέλουν να διαταράξουν τις ισορροπίες. Και είναι λογικό να μην διαταραχθούν τώρα οι ισορροπίες της πόλης, ενώ το έργο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σωστά. Γιατί πρέπει να γίνουν οι κυλαδογέφυρες και οι σειράκες. Και ακούστε μια παρένθεση. 47 χιλιόμετρα νέες συνδέσεις με σύραγγες μεγάλου κόστους και καλώς γίνεται. Η μελέτη αυτή που εφαρμόζεται τώρα είναι καλύτερη από εκείνη που προϋπήρχε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει δώσει, δεν πρόβλεπε η παλιά μελέτη την σύραγγα των υλοπεραμάτων μέχρι την Αγιά Πελαγιά. Mm-hmm. Πάνω από την Αγιά Πελαγιά. Αυτό είναι μια σπουδαία παρέμβαση. Εγώ δεν μηδενίζω. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Το κακό όρος δεν προβλεπόταν αρχικά και τώρα προβλέπεται. Τούνελ δηλαδή να γίνει στο κακό όρος. Βεβαίως, 600 μέτρο σύραγγα, mm-hmm. αλλά συντομεύει και την απόσταση. Αλλά εκτός ότι συντομεύει την απόσταση, βελτιώνει τα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου και τις ταχύτητες. Και εσείς λέτε γιατί να μην μπορεί να γίνει και στην πόλη μέσα. Ακούστε έτσι. Τώρα η λύση που προτείνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και υιοθέτησε ομόφωνα, με καθυστέρηση, αλλά το υιοθέτησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο λέει το σκέπασμα, λίγο ταπείνωση λέγεται στην τεχνική γλώσσα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε μερικά σημεία και να γίνουν στέγαστρα που γίνονται πολλά τέτοια στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν ένα διπλό δρόμο ή παρακαμπτήριο mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι άλλο κράτος φαίνεται. Εδώ είμαστε άλλο βασίλειο. Αυτά τα σκέπαστρα γιατί δεν τα θέλουν? Είναι πολύ ακριβή. Γιατί δεν τα θέλουν? Γιατί δεν είναι καθόλου ακριβή. Και τι θα κερδίσουμε το κόστος, από αυτό? Το κόστος που προϋπολόγισε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι κρατικός ναι, οργανισμός, ναι. είναι 100 εκατομμύρια. Το κόστος της υπογειοποίησης νοτιότερα είναι 315 εκατομμύρια ή 310. Το κόστος διάνοιξης μετά το Γιούχτα, κατά την προμελέτη, ναι. είναι 350 εκατομμύρια. Μεγάλα νούμερα. Εδώ είναι 100 περίπου. Τι δίδει? 130 στρέμματα γης, ελεύθερου χώρου δηλαδή, να αναπτύξεις πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις, ποδηλατοδρόμους. Πάνω από το ΒΟΑΚ δηλαδή. Πάνω από το ΒΟΑΚ. Γλιτώνεις πολύ σημαντικό μέρος της ρύπανσης mm-hmm. και κυρίως θα αποφεύγεις πολλά άλλα πράγματα και θα δούμε μετά αυτή η λύση που έχει, τι κόστος κυκλοφοριακό, ποια κυκλοφοριακή επιβάρηση επιφέρει. Θα πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, ακατανόητο για μένα, έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν και έχω ευθύνη γι' αυτό. Και εγώ πίεζα μεν, φώναζα δε, ζητούσαμε, δεν πήραμε λεφτά για να το έχουμε φτιάξει το 11, το 12, mm-hmm. το 13. Τώρα δίδουν μπόλικα λεφτά mm-hmm. και φτιάχνονται τώρα ασφαλτικά. Και καλά ασφαλτικά. Στην νέα χάραξη. Είναι μια απορία αυτή. Φανταστείτε το. Εγώ κάνω γιατί μια σκέψη απλοϊκή. Γιατί αφού θα φτιάξουμε ένα νέο ΒΟΑΚ. Τώρα λοιπόν. Περνάμε μια ταλαιπωρία. Τώρα και ταλαιπωρούμαστε. Ταλαιπωρούμαστε για να βάλουμε επειδή. Σε ένα δρόμο που θα χαλάσει, επειδή κλείνουμε μια λωρίδα. Και φρακάρει η παραλιακή. Ακούστε την αντίφαση. Έχουμε αποφασίσει ομόφωνα επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν δική μας πρόταση από τότε και σε εκείνη την εκπομπή μπορεί να το λένε, να υπάρχει, δεν το ψάξαμε και δεν το ψάξατε. Από την πρώτη στιγμή που
που σκέφτηκα να κατέβω στο Δήμο και το έλεγα και στους δημάρχους, ήταν ότι η παραλιακή πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι λεωφόρος. Διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά και τους θανάτους, τις ταχύτητες μέσα στην πόλη. Δεν έχουμε... Υπάρχουν σημεία που το πεζοδρόμιο είναι πάρα πολύ στενό. Ενώ χρειάζεται να πάει ο άλλος να τρέξει, να περπατήσει, και υπάρχει καλό δρομικό κίνημα στο Ηράκλειο, έχει αναπτυχθεί και υπάρχουν αιτίες που αναπτυχθήκε. Και να περιοριστεί σε λιγότερες λωρίδες και να έχουμε μεγάλα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, για περίπατο και μια άλλη πόλη. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα, ενώ έχουμε αποφασίσει αυτό, χωρίς να έχει ανατεθεί ακόμα η μελέτη, τον πήραμε την πρώτη χρονιά. Διότι όλα αυτά σχεδιάζονται. Δεν γίνονται την τελευταία στιγμή παραμονές εκλογών. Τα σχεδιάζεις και τα κάνει ο επόμενος, δεν τα κάνεις εσύ. Ότι σχεδιάζεις πείτε, τώρα. Πείτε κύριε Κουγιαδάκη, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, ρίχνουν τα ασφαλτικά τώρα. Και φρακάρει. Ναι. Υπάρχει άλλη διέξοδος για να μην μπεις στο ΒΑΚ για να πας από την Αλικαρνάσσο στο Γάζι, που είναι αστική περιοχή. Λένε ότι δεν θα βάλουν διόδια. Εγώ λέω ότι δεν θα βάλουν την αρχή διόδια. Γιατί όπου το επιχείρησαν αυτό, το άλλαξαν στο δρόμο. Ναι. Ο ΒΑΚ με διόδια μόνο δεν βγαίνει. Και γι' αυτό προβλέπεται και θα μπει και στη σύμβαση, και καλώς θα μπει, κατά την άποψή μου, ότι τα μισά διόδια θα τα πληρώνει το κράτος. Mm-hmm. Και τα άλλα μισά ο πολίτης. Γιατί δεν έχει αυτό το κυκλοφοριακό φορτίο που μπορεί να το συντηρήσει και να έχει και τα ωφέλη του αυτός που βάζει τα λεφτά του. Και είναι λογικό. Και δυνατόν ένας άνθρωπος να φεύγει από την Αλικαρνάσσο για να πληρώνει δύο φορές διόδια. Για να πάει στο Γάζι, ας και ή να πηγαίνει στα Νόγια. Σωστά. Ή να πηγαίνει οπουδήποτε. Τώρα, γιατί ρίχνουμε τα ασφαλτικά στο ΒΟΑ, δεν μπορώ γιατί να τα απαντήσω. Δεν κάνει αυτό καλώς... το μεγάλο έργο και καλώς το κάνει. Δεν έπρεπε να γίνουν αλλά... τώρα, έπρεπε να γίνουν νωρίτερα. Και σας είπα, αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί για το χρονικό διάστημα που ήμουν εκεί, που δεν μπορέσαμε να το φτιάξουμε. Μήπως όμως όλο αυτό που γίνεται σημαίνει πρακτικά, το ρωτώ εγώ, εσείς το απαντάτε. Ότι δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ μπορώ καμιά... μόνο υποθέσεις να μόνο κάνω. Υποθέσεις. Αλλά αν κάνω υποθέσεις, θα θίξω υπολήψεις. Θα κάνετε υποθέσεις όμως, διότι ξέρετε και είπατε τόσα πολλά πράγματα για το ΒΟΑΚ. Οπότε είναι κάποια λογικά ερωτήματα που θα έχει και ο πολίτης που μας παρακολουθεί. Για να ρίχνουν τα ασφαλτικά τώρα. Θα χρειαστούν για τα 3-4 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα έχουν μια σημαντική απόσβεση, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Μα στο σημείο εκείνο και που πέφτουν σήμερα τα και ασφαλτικά, θα αλλάξει πρακτικά κάτι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Χάραξη. Σίγουρα θα συχάραξη όχι. Όχι. Συχάραξη όχι. Στο πλάτος όχι. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές μόνο μπορεί. Στους κόμβους. Σας θυμίζω ότι η Παπαναστασίου η κάθοδος δεν έχει έξοδο στην Εθνική, διότι δεν χωρούσε λωρίδα επιτάχυνσης πάνω στη γέφυρα. Θα μεγαλώσει αυτά, η κυλαδογέφυρα. Αυτά σε γενικές γραμμές θα αντιμετωπιστούν μέσα από την μελέτη τα μικρά. Αυτομίζον δεν αντιμετωπίζεται, όμως το όφελος της πόλης που θα έχει λιγότερη κυκλοφοριακή επιβάρηση, το κοινωνικό είναι τεράστιο, οι ελεύθεροι χώροι που σας είπα τα 130 στρέμματα είναι το 1/3 του σημερινού πρασίνου. Η πόλη έχει 260 στρέμματα πράσινο. Ξέρεις, το θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα στο αστικό κομμάτι, οπότε... Μα δεν θα γίνουν πολλά πράγματα παρά μόνο πέφτει άσφαλτος τώρα από την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο τάπητας. Πολλά χρήματα φαντάζομαι και ακριβή ταλαιπωρία για όλους δεν τους πολίτες. Ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και με προβλήματα νομίζω στις εργολαβίες. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτός ο τάπητας. Γιατί αναρωτιέται κάποιος ότι και πάντως, ο Τάπητας δεν ήταν και τίποτα φοβερά αυθαρμένος που να είχε προβλήματα. Ήταν αφθαρμένος και ήταν αφθαρμένος. Κοιτάξτε, από αν δείτε τη γέφυρα ας πούμε, του Κατσαμπά από κάτω ή τις άλλες αποταραγίσματα, είναι πολύ πιο τρομακτικό από τον Τάπητα από πάνω που κάποιος περνούσε. Εγώ λέω ότι ήθελε καλή γενναία συντήρηση από το 2011 που ιδρύθηκε η περιφέρεια και αναλάβαμε την ευθύνη και έχω ευθύνη για αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι μαχητό. Η ιδέα σας αυτή, η άποψή σας αυτή για τα σκέπαστρα στο ΒΟΑΚ, θέλω να πω και νομικά, σας έχω ακούσει. Βγάζω ένα συμπέρασμα. Θα κάνατε κάποια προσφυγή, θα μπορούσατε όχι, να το διεκδικήσετε. Θα σας εξηγήσω. Νομικά αυτό. Όταν βάζεις διόδια, είσαι υποχρεωμένος να έχεις διέξοδο στον πολίτη να περάσει χωρίς διόδια και να πάει στον προορισμό του. Να πάει με πιο αδύναμο δρόμο, πιο στενό, με λιγότερες ταχύτητες, με λιγότερη ευκολία, αλλά χωρίς διόδια. Εδώ δεν το δίνει.
η μελέτη και το ξέρει και το Υπουργείο και το ξέρουμε και εμείς όσοι έχουμε γνώση από δημόσια έργα και εγώ έχω και τα νομικά. Και μελέτησα και την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε άλλες περιοχές. Αυτή η μελέτη, αν προσληθεί, και αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ έχω πει ότι δεν θα ησυχάσω. Θα την προσβάλλετε εσείς? Θα πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Όχι, θα πάω πρώτα στο Δημοτικό Συμβουλίο Ηρακλείου. Τι θα ζητήσετε? Την ευθύνη αυτή να την αναλάβει η πόλη, αλλά θα έλεγα η περιφέρεια. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε. Και αν δεν την αναλάβουν? Τότε υπάρχει και η κοινωνία των πολιτών. Θα τη δώσετε τη μάχη αυτή? Λέω, υπάρχει και η κοινωνία των πολιτών. Αλλά η πόλη πρέπει να προστατευτεί. Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Δήμαρχο? Έχω κουβεντιάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μιλήσουμε και μεταξύ μας. Και έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και θεωρώ ότι είμαστε σε κοινή γραμμή. Δηλαδή το βλέπει και εκείνος θετικά? Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο μέγεθος είναι η περιφέρεια για να υποστηρίξει αυτή τη λύση και να υποστηρίξει την απόφασή της. Σωστά, αλλά δεν είναι και λίγο πράγμα ολόκληρος Δήμος Ηρακλείου, ναι, ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Και ένας δημότης μόνο μπορεί να το κάνει αυτό, αρκεί να διαθέσει τα λεφτά που χρειάζεται. Πόσα χρήματα χρειάζεται? Δεν το ξέρω, γιατί θέλει καταρχήν μια μελέτη σοβαρή για να αντικρούσεις μια άλλη μελέτη. Άρα πρέπει να πληρωθεί αυτή η μελέτη και δεν γίνεται μόνο με νομικά. Κάτι που αν θέλετε μας το λέτε, γιατί ενδεχομένως και ορισμένα πράγματα μπορεί πραγματικά να μην είναι στη δικαιοδοσία σας να το πείτε. Όχι, το ερώτημα προλογίζω. Στο εννιάμινο που απομένει και αλλάζει αυτή η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπρινός, βλέπετε να έχει τη διάθεση να το κάνει? Είπα ναι, ότι τουλάχιστον και χθες που κουβεντιάζαμε, είπε είναι διατεθειμένος να προστατεύσουμε την πόλη. Και φαντάζομαι και η παράταξη πόλη. Φαντάζομαι πως ναι. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε εμείς τον Πρωθυπουργό. Έχω τη γνώμη ότι δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Διότι αν είχε ενημερωθεί σωστά θα ήξερε ότι το κόστος δεν είναι αυτό που νομίζουν. Και δεύτερον, ότι το έργο αυτό οι Ηρακλειώτες, την ευλογία της Κρήτης θα είναι ενδεχομένως ανάθεμα για τους κατοίκους της πόλης. Μήπως αυτό που λέτε το κόστος που γίνεται, η επίκληση σε το ένα κόστος, έργο, είναι το κέρδος του εργολάβου? Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι εκεί θα βασιστεί, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και καλόπιστες προσεγγίσεις ότι μπορεί και να καθυστερήσει. Δεν θεωρώ ότι είναι όλα προσχηματικά. Μάλιστα. Αλλά δεν θα καθυστερήσει και ακόμα και η ενδεχόμενη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της μελέτης παράκαψης του Ηρακλείου. Δεν θα προσβληθεί κάποιο έργο. Άρα μπορεί να εκτελείται το έργο, μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο και δεν αναστέλλεται από την άσκηση μιας προσφυγής. Μάλιστα. Η δικαίωση της προσφυγής δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά ακούστε εδώ. Ο Ημιτός είχε κοπεί. Μελαλιώτη υπουργό και Βάσο Παπανδρέου. Ξανακατασκευάστηκε ο Ημιτός. Δηλαδή έγιναν αυτά, σκεπάστηκε, μπήκαν και δεντράκια πάνω σε πολλά σημεία. Έχουν γίνει και αθλητικές εγκαταστάσεις επί της Αττικής Οδού. Να είμαστε λίγο απαιτητικοί και λίγο γίνεται προσεκτικοί. Γίνεται και εδώ, λέτε. Παντού. Γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τεχνικά έργα. Αδύνατα δεν υπάρχουν. Δαπανηρά μπορεί. Αυτό δεν είναι ούτε καν δαπανηρό. Μάλιστα. Κύριε Κουγιαδάκη, αμέσως μετά το διάλειμμα περνάμε στο τελευταίο μέρος και θα ήθελα να το ξεκινήσουμε με το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, την ταλαιπωρία του, τις περιπέτειές του και το παρασκήνιο, το ξέρετε πολύ καλά, του έχετε υπενιχθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην πείτε τίποτα, πάμε στο διάλειμμα. Και τις καθυστερήσεις, βέβαια. Επιστροφή από το σύντομο διάλειμμα. Εδώ στην Κρήτη TV ζωντανά με τον κύριο Κουκιαδάκη. Συζητάμε για τα μεγάλα έργα. Είπαμε για το ΒΟΑΚ και την πρόθεση εκείνος να θέσει την ιδέα και στο Δημοτικό Συμβούλιο
να προσβληθεί σε ό,τι αφορά την παράκαμψη του Ηρακλείου η μελέτη για το νέο ΒΟΑΚ, μήπως και κατά την άποψη που τεκμηριώνει η πόλη πάψει να διχοτομείται και αποκτήσει ένα άλλο πρόσωπο και μια υποδομή που θα την κρατήσει πολλά χρόνια. Να πάμε όμως σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που εσείς κύριε Κουγιαδάκη γνωρίζετε πολύ καλά, όχι μόνο εμπλεκόμενο στην αυτοδιοίκηση αλλά και ως μάχημος δικηγόρος. Είναι γνωστό ότι το δικαστικό μέγαρο που έχουμε χρόνια τώρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που υπάρχουν. Χρόνια επίσης συζητάμε για το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Έχει αγοραστεί το οικόπεδο εδώ και χρόνια στην παραλιακή Λεωφόρο, αλλά η μια καθυστέρηση πίσω από την άλλη δεν το αφήνει να δημοπρατηθεί, δεν το αφήνει να κατασκευαστεί. Κοιτάξτε, το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου είναι ένα εμβληματικό έργο, όχι βέβαια του όγκου, του ΒΟΑΚ του αεροδρομίου, αλλά δείχνει και την ποιότητα των υποδομών που έχουμε για την παροχή δικαιοσύνης, που είναι το τελευταίο αποκούμπι του πολίτη. Mm-hmm. Το εφετείο Ανατολικής Κρήτης στεγάζεται, φιλοξενείται για την ακρίβεια σε ένα δημοτικό μέγαρο και δεν έχει καμία αίθουσα. Βλέπεις πολλές φορές το εφετείο να συνεδριάζει στη σκοτεινή αίθουσα του Ισογείου που ήταν, συνεδρίαζε παλιά το πτεσματοδικείο. Μα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν παραχώρησε και την αίθουσα. Και την αίθουσα του ακόμη για το μονομελές για να συνεδριάζει εκεί. Έχει ξεκινήσει εκεί να συνεδριάζει. Η νέα μελέτη για το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου προβλέπει 13 αίθουσες συνεδριάσεων. Εκεί προβλέπεται να στεγαστεί και το διοικητικό δικαστήριο και το εφετείο και οι πάντες. Γιατί καθυστέρησε 8 χρόνια, ήταν κλειστός ο φάκελος και δεν κάνανε μία κίνηση να δημοπρατήσουν, γιατί η αρχαιολογία έλεγε το αυτονόητο. Όταν θα σκάβετε στο λιμάνι, θα είμαι παρούσα για να ελέγξω μήπως υπάρχουν αρχαία. Ή, υπήρχε ένα ή, δεν το διάβασε κανείς το ίδιο στο Υπουργείο ή και κανείς άλλος δεν το είδε, ότι αν κάνετε το ΜΕΣ και διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν αρχαία, είναι το OK. Συνταγή υπήρχε γιατί την ξέρατε από την πτέρυγα του, η νέα πτέρυγα του Βενιζελίου. Προφανώς. Να δούμε τι λέγατε το 19. Δηλαδή, προφανώς. Από το 19 είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό. Βεβαίως. Και ήταν έτοιμο να δημοπρατηθεί. Λίγα δευτερόλεπτα είναι τι έγινε. Το βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα για το πώς είχε ξεπεραστεί από το 19. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί τίποτα. Ας ακούσουμε. Και αυτή τη συνταγή εφαρμόζουμε ως περιφέρεια 10 χρόνια εκκρεμότητα στο δικαστικό μέγαρο στο λιμάνι. Η περιφέρεια τελειώνει τις τομές που χρειάζεται η αρχαιολογία. Δεν βρίσκουμε μέχρι τώρα τίποτα αρχαία εκεί και η κυβέρνηση μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα δημοπρατήσει με ΣΔΙΤ το νέο δικαστικό μέγαρο. Μια μεγάλη παρέμβαση για το Ηράκλειο. Το 2019 είχατε τη διαβεβαίωση ότι θα δημοπρατήσει. Ναι, τους πρόλαβε οι εκλογές. Έγινε μια αλλαγή και μια άλλη επιλογή να συνδεθεί η δημοπρασία του δικαστικού μεγάρου του καινούριου του Ηρακλείου με τις συντηρήσεις των δικαστηρίων της Ρεθύμνης και του Χανίων. Στην πορεία. Για νέο, ναι. Όχι. Αρχικά ήταν μόνο συντήρηση. Mm-hmm. Στη διαδρομή αποφασίστηκε να γίνει και εκεί καλός να γίνει νέο δικαστικό μέγαρο. Αλλά αυτό δεν έχει ακόμα και τώρα οικόπεδο. Μαζί με το ΒΟΑΚ, όταν προτείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε, ημερίδα, ναι, ανέδειξα και αυτό το θέμα αλλεπάλληλες φορές, μαζί με άλλες παρατάξεις. Δυστυχώς, η κυβέρνηση ήθελε να προχωρήσει σε ενιαίο διαγωνισμό. Και μάλιστα είχαν επιλέξει να ζητήσουν από την ΕΤΑΔ, την εταιρεία αυτή που διαχειρίζει τα δημόσια κτήματα που είναι υποθηκευμένα στην πραγματικότητα στο δάνειο, να δώσει ένα τμήμα του ψυχιατρίου. Αυτή ήταν μια πρόταση για το ψυχιατρίο, mm-hmm, στην κυριολεξία, γιατί δεν θέλουν τη δικηγόρη. Γιατί είναι έξω από τα Χανιά. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να γίνει και δεν είναι για να συγκρουόμαστε, γιατί αν κάτι πετύχαμε στην περιφέρεια ήταν ότι ενώθηκε η Κρήτη. Mm-hmm. Και είναι σπουδαία η ένωση της Κρήτης για να μπορεί να διεκδικεί ενωμένη. Πάρα πολύ σημαντικό έργο, πιο άειλο αγαθό από αυτό δεν υπάρχει.
και είναι πολύ σημαντικό σαν άειλο αγαθό. Αλλά πρέπει και να το διαφυλάξουμε. Προχθές, ενώ έγραφα ένα κείμενο για τον ΒΟΑΚ. Γιατί τα ένωσαν όμως, κύριε Κουγιαδάκη? Δεν είναι κακό να βγαίνουν μεγάλα πακέτα, γιατί παίρνουν μεγαλύτερες εκτόσεις. Δεν είναι κακό αυτό από μόνο του. Αλλά δεν μπορείς να ενώσεις το τίποτα, το ΑΕΛ, δεν υπάρχει, με αυτό που είναι έτοιμο. Υπήρξε παρέμβαση από τα Χανιά. Δεν ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Πύρτζης ήταν έτοιμος να κάνει την προκήρυξη και έγιναν οι εκλογές. Mm-hmm. Και χάθηκε η ευκαιρία. Αμέσως μετά έγινε η αλλαγή και στο δρόμο έγινε η ανατροπή. Αλλαγή, ναι. Η ανατροπή που έφερε καθυστέρηση. Τι άλλαξε από τότε και προχθές ο κύριος Καραγιάννης απαντώντας στον κύριο Γιγέρογλου στη Βουλή, μία μέρα πριν έρθει, δύο μέρες, πόσο ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στην Κρήτη, είπε ότι θα βγάλει υπουργική απόφαση σε ένα μήνα. Και καλά το είπε και μπράβο και το χαιρετίζουμε. Θα το κάνει ή θα το αλλάξει μετά τις εκλογές ξανά? Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη? Εγώ δεν έχω. Είμαι καχύποπτος. Και θέλω τη δημοπρασία πριν από τις εκλογές. Για το Ηράκλειο, την Κρήτη και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Και επιτέλους, δεν είναι τα ταξίδια αναψυχής. Θέλετε να κάνω ένα σχόλιο? Τι ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης εκτός από τα ανακοίνωση? Άκουσα και περί 400 έργων. Για να έχουμε 400 έργα να κάνουμε καινούρια, ποια είναι τα εκτελεσμένα? Μιλάμε για πραγματικά αυτή τη στιγμή, για να μην είναι αδικός όπως σας είπα, η Κρήτη είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος για τα μεγάλα δημόσια έργα. Τα δύο καλώδια που θα διασυνδέσουν, που δεν θα φέρνουν πια. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το 1982 μίλησε για πρώτη φορά για το καλώδιο, για τη διασύνδεση της Κρήτης και το χλέβασαν όλοι. Ήταν τότε ανέκδοτο για δεκαετίες. Γελούσε όλος ο κόσμος. Όλες οι μεγάλες επιλογές χλεβάζονται. Γιατί δεν μπορούν να τις κατανοήσουν όλοι. Τότε πράγματι ήταν δύσκολο, γιατί δεν έχουμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία τη σημερινή. Αλλά σήμερα είδατε, τέλειωσε προχθές, από ό,τι διάβαζα στη δική σας εφημερίδα, η διασύνδεση τελειώνει. Και φαντάζεστε ότι τι πλεονέκτημα θα είναι για την διασύνδεση με το Ισραήλ και την Κύπρο και, και την Αίγυπτο ή και τη Λιβύη ενδεχομένως. Πείτε για το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό το μέγαρο. Το όφελο λοιπόν να ενωθεί το Ηράκλειο με τα Χανιά, τα δικαστικά μέγαρα, τα οποία όμως δεν είναι κακό, αλλά το ένα είναι εντελώς πρώιμο, το άλλο είναι όριμο. Γιατί το ένα είναι ως επιλογή? Το ένα είναι ιδέα και το άλλο έχει προμελέτη. Και έχει προμελέτη που σας είπα προβλέπει. Ποιος θα κέρδιζε από εκεί? Το δημόσιο δηλαδή? Όχι, πιθανόν η δημοκρασία. Πιθανόν να ήταν. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό καταρχήν κανενός. Εκτιμώ ότι. Ή μήπως ότι επαιδείωκαν και τα Χανιά και το Ηράκλειο να επαιδείω έχουν ταυτόχρονα μέγαρα? Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Δεν νομίζω. Θα ήταν πολύ χαζό για να είναι αυτό. Απλώς ο στόχος τους ήταν με την μεγαλύτερη δημοπρασία να πετύχουν καλύτερες εκπτώσεις ενδεχομένως. Εγώ δεν θέλω να δει. Αλλά μας είχαν στην αρχή με την Πάτρα. Αλλά οπότε θα πετύχαιναν και εκεί. Ήταν η αρχή, ήταν η Πάτρα, μετά ήταν κάποια από όλη τη Βόρεια Ελλάδο. Ναι. Έχουμε αλλάξει πολλούς παρτενέρ. Ναι. Αλλά το ταγκό δεν περπάτησε. Mm-hmm. Και τώρα πρέπει να χορέψουμε σιρτάκι. Δεν είστε σίγουροι. Μάλλον Ζεϊμπέκικο, γιατί είναι ατομικός χορός. Ότι θα δημοπρατηθεί τώρα? Αν δεν δημοπρατηθεί, δεν πιστεύω κανένα. Μάλιστα. Τώρα ποια είναι η θέση που πρέπει να τηρήσουμε? Είναι μια στάση αναμονής? Περιμένουμε όχι, να βγει στα λόγια του Υπουργού? Να το θέσουμε τώρα, να πιέσουμε τώρα, να βγει η υπουργική απόφαση που υποσχέθηκε σε ένα μήνα, η δημοπρασία να προκηρυχθεί. Αν προκηρυχθεί, δεν γυρνάει πίσω. Μάλιστα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα ακόμα για να δούμε. Πραγματικά, γιατί δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας σπουδαίος δρόμος που είναι μελετημένος και διευκολύνει τον Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Ηρακλείου και την κυκλοφορία του στο κομμάτι του Τεμένους, που είναι Δήμος Ηρακλείου. Είναι ο δρόμος των Μαλάδων. Ένα
η καλύτερη ίσως μελέτη που υπάρχει. Μιλάτε για το δρόμο που ταλαιπωρείται κόσμος τώρα. Που σκοτώνεται κόσμος. Και που ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος στην αρχή του, στην είσοδο δηλαδή. Που σκοτώνεται κόσμος. Με τις κυκλοφοριακές αλλαγές και τα κονδύλια που αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ έχετε έτοιμη μελέτη και 4 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δημοπρατηθεί εξ όσων γνωρίζω ή είναι υπό η δημοκράτηση το πρώτο κομμάτι. Από ό,τι έχω τη διαβεβαίωση από την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα καλό βήμα. Υπάρχει, αλλά και ευτυχώς εντάσσεται στην κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ ο δρόμος Παγνή, που είναι μελετημένος ΒΟΑΚ. Πάει καρφί στο Παγνή από το ΒΟΑΚ. Και έχει και μια πονηριά βέβαια η αποδοχή της λύσης αυτή, που είναι μια πρωτοποριακή λύση. Έχει μια πονηριά. Είναι πελάτες αυτοί που θα πηγαίνουν. Ναι. Και γι' αυτό έχουν αυτή τη γαλαντομία. Εκεί έχουν τη γαλαντομία, γιατί βάζει την πελατεία. Αυτό που προτείνουμε για την υπογειοποίηση βγάζει την πελατεία. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο και να συζητήσουμε για τους κόμβους στο δρόμο του Άγιου Άννη του Χωστού και των Μαλάδων φυσικά, το δρόμο. Και να μας πείτε τι πήγε στραβά, γιατί εκεί ταλαιπωρείται πάνω από ένα χρόνο το Ηράκλειο. Ας δούμε το βίντεο. Όπως αυτός είναι έτοιμος, αδειοδοτημένος, έχουμε εξασφαλίσει, είναι ο δρόμος των Μαλάδων, είναι και αυτό έργο Ηρακλείου, μελετάται από το 10, δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανείς ότι ετοιμαζόμουν να γίνω δήμαρχος Ηρακλείου, αλλά αργούν οι μελέτες. Είναι μια μελέτη που την παρουσιάσαμε τρεις φορές. Είναι μια μελέτη που την παρουσιάσαμε τρεις φορές στους πολίτες, σε όλα τα στάδια, έκαναν τις παρατηρήσεις τους, είναι άρτια, εξυπηρετεί τους πάντες, καλύπτει όλες τις ανάγκες, έχει 11 κυκλικούς κόμβους μέχρι τους Μαλάδες, άρα μικρές ταχύτητες, θα κόβει καθυστερεί και λίγο την ταχύτητα, άρα λιγότερη θάνατη. 11 κυκλικούς κόμβους, 11 κυκλικούς αρχόμενους, από πού. Από την γέφυρα της Εθνικής, από τον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Δηλαδή από την Παπαγιάννη Σκουλά μέχρι στο Μιχάλη Ξυλούρη, ναι, και προβλέπετε κόμβος. Μετά, γιατί εκεί μέσα πρέπει να προβλεφθεί. Εκεί που λέτε στην Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη, πρέπει να προβλεφθούν τουλάχιστον δύο κόμβοι. Έχω ακούσει να λέει ο κύριος Αναστασάκης ότι προτίθεται ο Δήμος να τις αναθέσει. Πράγματι, αν δεν ανατεθεί αυτό, αυτό είναι μισό έργο. Όταν δημιουργήθηκε το μεγάλο κομφούζιο, γιατί η τροχέα επέβαλε να γίνουν εκεί οι ρυθμίσεις και να φτιαχτούν οι κόμβοι, για να μην έχουμε τις αντίθετες και τις αριστερές στροφές, γιατί προκαλούνταν ατυχήματα, έγινε εκεί ένα κομφούζιο. Δεν μπορούσε κανείς να διέλθει. Έμεναν ώρες ατελείωτες. Η λύση, η οριστική, είναι αυτή, η μελέτη. Ναι, και δίνει και λύση τώρα, ακούστε, η λύση που δίνουν για τον κόμβο των Μαλάδων, ναι, και δίνουν άδεια για να μπαίνει στο ΒΟΑΚ, δίδεται με τον εξής τρόπο. Χρησιμοποιείται ο δεύτερος κόμβος που προβλέπει η μελέτη. Δεν το λένε πουθενά. Έχει δύο κόμβους, ένα κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Ναι, ο δεύτερος που είναι στη Διχάλα. Είναι στα Κανάρια, στη Διχάλα, ακριβώς. Αυτό τον κόμβο χρησιμοποιούν από τη μία πλευρά και τις μελέτες που λέγαμε για τον Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη από την άλλη, για να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Τα 4 εκατομμύρια που μας είχατε πει σε αυτή την εκπομπή ότι είναι εξασφαλισμένα αυτό, από σπίρτζι. Όχι, ήταν 5. Τα 900 πήγαν για τις απαλωτριώσεις και έχω την διαβεβαίωση, δεν έχω την πλήρη ενημέρωση, πιθανόν να έχει και να έχει δημοπρατηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Και το έργο θα γίνει. Το έργο θα γίνει. Τμηματικά, αυτό όμως που θα αποσυμφορήσει τα δυτικά προάστια είναι ο κόβος του Παγνή. Mm-hmm. Διότι το φορτίο της Μεσαράς θα διευκολυνθεί. Το ΙΚΑ, εκεί που φρακάρει το σύμπαν, θα αποσυφορηθεί, διότι όποιος πηγαίνει προς το Παγνί, και φανταστείτε ότι μόνο 2.500 εργαζόμενοι, 3.000 ναι, εργαζόμενοι πηγαίνουν από εκείνη τη διαδρομή. Είτε έρχεται από τα Χανιά, είτε έρχεται από το Λασίθι, είτε πηγαίνει από το Ηράκλειο, θα χρησιμοποιεί το ΒΟΑΚ. Αυτό είναι τώρα, αν έχει διόδια, δύσκολο. Δυσκολεύει. Αν δεν έχει διόδια, είναι αριστούργημα. Mm-hmm. Και τα δυτικά προάστια αποσυφορούνται. Ήταν μια μεγάλη παρέμβαση η επιλογή αυτή του δρόμου και πραγματικά προχώρησε καλά. Η οποία δεν είναι καινούρια, κύριε Πηγαδάκη. Όχι, αυτό μελετήθηκε
Μελετήθηκε. Πέντε χρόνια. Την ιδέα τη θυμάμαι από τους διορισμένους περιφερειάρχες. Όχι, 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 ποτέ. Είναι σίγουρο. Όχι, όχι, ποτέ. Εγώ τουλάχιστον δεν την γνώριζα. Έχει ακουστεί σε περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, των μπορεί. Εποχών εκείνων. Νομίζω ότι το έχω γράψει και στην εφημερίδα. Την ιδέα σε την έδωσε. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί, κύριε Κουγιαδάκη, και ο δρόμος για τη Μεσαρά, αυτός που περνάει από τα δυτικά προάσια, δηλαδή από τον Εσταυρωμένο, να το καταλάβει ο κόσμος, είναι δρόμος που χαρακτηρίζεται εθνικό δίκτυο. Και παρόλα αυτά, για να λειτουργήσει το ΙΚΑ, βάλαμε φωτεινούς σηματοδότες, ενώ δεν είχε. Ναι, ναι, ακούστε, μπορεί να είχε ξανασυζητηθεί. Εγώ την ιδέα την άκουσα για πρώτη φορά και την υιοθέτησα το 2011 από έναν καλό υπάλληλο της περιφέρειας, τον Στέλιο το Σπιθάκη, που με πήγε εκεί και μου λέει, κάναμε μάλιστα, γινόταν η μελέτη αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου και το καταργήσαμε. Ήταν προγενέστερη. Δεν μπορεί να προϋπήρχε. Νομίζω αλλά, ότι ήταν αλλά, τότε... την ιδέα δεν την ήξερα εγώ αυτή. Νομίζω ότι ήταν και τότε... δεν μου το υπενθύμησε και κανείς αν υπήρχε, ναι. Δηλαδή από ήταν, υπηρεσιακός. Νομίζω... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, η ιδέα είναι... που είχε ο Τσόκας τότε ως διορισμένος περιφερειάρχης. Πιθανόν, εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά μου ήταν άγνωστο. Για να φτάσουμε σιγά σιγά και στο τέλος, κύριε Κουγιαδάκη, να ρωτήσω και κάτι ακόμα οδικό σε σχέση με το δρόμο της Μεσαράς. Ο δρόμος της Μεσαράς χάθηκε και έγινε ελαττωματικός και είχαμε τις κατολιστήσεις, γιατί το χάθηκαν 50 τόσα εκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν έλεγε να καταλάβει τότε ότι, ποιο ήταν το ιστορικό, ότι η πρώτη κοινοπραξία, ήταν δύο κοινοπραξίες που είχαν 21.000 ευρώ διαφορά σε όλο το έργο μεταξύ τους. Η πρώτη κοινοπραξία είχε ένα πλαστό πτυχίο και δεν μπορούσε να πάρει το έργο. Και χάθηκε ένα μισκρό να περιμένει τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου και δεν άκουγε αυτό που του λέγαμε στην περιφέρεια, ότι δημοπράτησε το. Δώσ' το στο δεύτερο, το δημοπράτησες, δώσ' το στο δεύτερο και ο πρώτος δεν μπορεί να κάνει προσφυγή, γιατί θα είναι τρελός να πάει να βάλει το κεφάλι του εκεί που δεν χωρεί. Με πλαστό πτυχίο που θα πάει. Ήρθε ο κύριος Πύρτζης, έβαλε δικά μας λεφτά, 50 τόσα εκατομμύρια στο έργο, το έκανε γρήγορα, η μελέτη έτσι κι αλλιώς ήταν λάθος, πήγε από λάθος σημείο, γιατί εκεί τα χώματα περπατάνε και εκεί οφείλονται οι κατολιστήσεις και αν δεν γινόταν έγκαιρα, προσέξτε, θα πληρώναμε και 71 εκατομμύρια που κόστησε το προηγούμενο κομμάτι για να τα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Επομένως, στον κύριο Σπίρτζη, του οφείλουμε το δρόμο της Μεσαράς και τον έχασε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Με νούμερα και αριθμούς. Καθυστέρησε στη δημοπράτηση τότε. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα έργα σε εξέλιξη στην Κρήτη. Είναι οι δασικοί χάρτες. Mm-hmm. Και είναι το κτηματολόγιο. Πάνε και τα δύο χάλια. Σε όλη την Ελλάδα. Για τα καθημάς. Εμείς κάναμε από την ΠΕΔ μια τεράστια προσπάθεια και έγιναν και σημαντικές αλλαγές στον τομέα αυτόν και κάποιοι πολίτες κέρδισαν τις περιουσίες τους. Η δασωμένη αγρή που είναι το 3,5% περίπου της Κρήτης με μια διάταξη που είναι δική μας δουλειά στην ΠΕΔ της Κρήτης. Αναγνωρίζονται επιτέλους ότι είναι ιδιωτικές εκτάσεις και για να παραμείνουν δάση πρέπει να αποζημιωθούν. Mm-hmm. Αυτό το έλεγε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το έλεγε ο Άριος Πάγος, δεν το εφάρμογε κανείς. Έγιναν και άλλες καλές αλλαγές και τολμηρές περικές, δεν λύθηκαν όλα. Αλλά υπάρχει μια δυστοκία. Δεν υπάρχει προσωπικό καταρχήν. 2-3 στασολόγοι είναι οι μόνιμοι στο δασαρχείο. Με εποχιακούς δεν μπορείς να δουλέψεις. Εκτός όμως από το έλλειψη προσωπικού, υπάρχει τεράστιο κόστος για τον πολίτη. Στο χρηματολόγιο το ίδιο. Για να πας να κάνεις μια χρηματογράφηση, πρέπει να πάρεις αντίγραφα των συμβολέων. Σου επιτρέπει ο νόμος να πας φωτοτυπία απλή. Mm-hmm. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες ακριβή αντίγραφα των συμβολέων στο σπίτι για να τα βγάλουν φωτοτυπίες. Σωστά. Και ακούστε, το κόστος είναι ένα σελίδα. Χρειάζεται παράβολο. Χρειάζεται να πληρώσει αναγκαστικά τους ανθρώπους που θα κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Γίνεται δικαιολογημένο, δεν γίνεται από μόνος, πολλοί κάνουν και από μόνος, αλλά κάνουν και λάθη. Πρέπει να βοηθηθεί ο πολίτης χωρίς πολλά έξοδα,
να κάνει τη δήλωσή του. Γιατί λέει καθυστερεί, δεν συμμετέχουν οι πολίτες. Τους ρωτάνε αν έχουν τα λεφτά να αναλάβουν αυτό το κόστος. Θα το κλείσουμε μια κουβέντα. Το κτηματολόγιο και το δασολόγιο είναι δικαίωμα του πολίτη και τα δικαιώματα δεν πληρώνονται. Πληρώνει το κράτος γι' αυτά. Έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτικό κόσμο. Δεν τα πληρώνει όλα, να πληρώσει τα περισσότερα. Υπάρχει το πρόβλημα των κληροτεμαχίων, που έχουν ένα ειδικό καθεστώς για να προστατευτούν οι πρόσφυγες και τώρα είναι βραχνάς για τους κληρονόμους των προσφύγων. Τους έχουμε προτείνει λύσεις, δεν τις ακούνε. Δεν πιστεύω ότι δεν θέλουν, μάλλον δεν τα καταλαβαίνουν κιόλα, φαίνεται, εκείνοι που ασχολούνται, γιατί δεν έχουν ενδεχομένως ασχοληθεί ποτέ με την πράξη και με τη ζωή. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, οι συναλλαγές θα σταματήσουν. Δεν είναι απλό. Οι συναλλαγές θα σταματήσουν και ήδη μπλοκάρουν. Έχουμε το Υπουργείο του Πιερακάκη που πάει με τη σφαίρα, με τις τεχνολογίες, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν το κτηματολόγιο, γιατί πας να βγάλεις ένα πιστοποιητικό και θες σε 5 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες. Πώς θα προλάβεις τις προθεσμίες που παρατείνουν και αρνούνται και να τις παρατείνουν απειλώντας με πρόστιμα. Δεν είναι απλό, θέλει μια ειδική κουβέντα αυτό, δεν έχουμε το χρόνο. Θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο από το ΒΟΑΤ. Το λέτε. Ναι. Ναι, γιατί αφορά την ανάπτυξη της Κρήτης. Και, είναι και αφορά την ανάπτυξη... Ατομικές περιουσίες και δικαιώματα. Και θα χαθούν και περιουσίες και θα γίνει κομφούζιο. Και σήμερα προχθές είχατε ένα πρωτοσέλιδο και μου έδωσε ελπίδες ότι κάτι καλό θα συμβαίνει. Για τα καταπατημένα. Για τα καταπατημένα. Αλλά αφορά τις ελληνές περιοχές. Σωθήσε. Όχι. Αφορά μικρές εκτάσεις, πολύ περιορισμένου εύρους, πολύ περιορισμένου εύρους και δεν αφορά τα δημοτικά ακίνητα. Δηλαδή, για να πω το παράδειγμα της Αλικαρνασσού και να το κλείσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι στην Αλικαρνασσού που λέγονται καταπατητές και δεν είναι. Υπάρχουν και καταπατητές, αλλά είναι πολλά χρόνια. Αλλά και αυτοί δεν ευνοούνται. Με αφορμή την ακύρωση μιας διανομής του 32 που δώσανε κατά προσφυγικά στους πρόσφυγες, πολλοί είχαν πάρει ιδιοκτησίες, τις είχαν πουλήσει και οι άλλοι τις είχαν αγοράσει. Ακυρώθηκε με μια δικαστική απόφαση, αν θυμάμαι καλά, ή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή και του Ειδικού Δικαστηρίου. Εκεί μπορεί να κάνω λάθος. Και επειδή ακυρώθηκαν, αυτοί έχασαν τις περιουσίες της. Μεταξύ αυτών που έχασαν την περιουσία του είναι και το Επιμελητήριο Κρήτης. Και έγινε αγωγή από το Δήμο και χάθηκε, και δικαίως χάθηκε. Μάλιστα ήμουν ο συντάκτης της αγωγής για λογαριασμό της κοινότητας τότε της Αλικαρνασσού. Χάθηκε και δικαίως χάθηκε, γιατί το Επιμελητήριο έχει πληρώσει. Και έχει πληρώσει το δημόσιο για να το πάρει. Αυτούς τους λένε καταπατητές και τώρα δεν μας δίνουν το δικαίωμα να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναγνωρίσουμε ότι είναι ιδιοκτήτες. Πιστεύω θα λυθεί. Είναι απλό να λυθεί, να μπει στην διάταξη που λέει εκεί που λέει ιδιωτικά δημόσια ακίνητα, να λέει και δημοτικά ακίνητα. Ναι, χαρακτηρίζει μόνο για εκτάσεις του δημόσιου. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα των μεγάλων εκτάσεων που ήταν καλλιεργούμενες το 45, γιατί στα χαμηλά σημεία όλα τα βουνά της Κρήτης, από ένα επίπεδο 600-700 μέτρων και κάτω, είχαν σιτηρά. Μπορεί να ήταν μικρά τμήματα, αλλά είχαν σιτηρά, ήταν καλλιεργούμενα. Άλλα είχαν ελιές άγριες και τις εμβολίαζαν οι άνθρωποι, τις κέντριζαν, λέγαμε εκείνη την εποχή, και βγάζανε λάδι. Όταν καεί, ξαναβγαίνει το άγριο. Το ίδιο ισχύει με τις χαρουπιές και η δασική υπηρεσία δογματικά υποστηρίζει ότι αυτό, η άγρια χαρουπιά είναι δάσος. Η ήμερη χαρουπιά είναι καλλιέργεια. Αλλά όταν καεί, βγαίνει άγρια. Και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και εκτός του ότι θα χαθούν περιουσίες, το κυριότερο είναι και το μεγαλύτερο ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς κτηματολόγιο και χωρίς δασολόγιο ο τόπος σοβαρά. Σωστό. Είναι μεγάλο έργο και πρέπει να το δούμε. Νομίζω είπαμε πολλά απόψε, κύριε Πουγιαδάκη, αλλά... Πάρα πολλά. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για ακόμα περισσότερα μαζί σας. Μάλλον επειδή είχα καιρό να βγω, και κάνατε μάλλον εσείς ένα είδος απολογισμού και σας ευχαριστώ. Τα πάω όλα μαζί.
Ποια είναι, για να κλείσουμε έτσι λοιπόν με τον απολογισμό, φεύγοντας από την, πώς να το πω τώρα, νομίζω ότι πάντα θα είστε στα κοινά, αλλά φεύγοντας από τη μάχη του Σταυρού, του ψηφοδελτίου, ας το πούμε έτσι, ποια είναι η γεύση που μένει? Η γεύση που μένει, εντάξει, έχει και πίκρες, έχει και στενοχώριες, αλλά θετική, πολύ γλυκιά. Θεωρώ ότι προσπάθησα τουλάχιστον. Αυτό είναι ο απολογισμός. Προσπάθησα όσο μπορούσα τουλάχιστον. Τώρα έχω την ευκαιρία να προσπαθήσω και για την ιδιωτική μου ζωή και με πολύ χαρά σας λέω ότι θα δικηγορώ καμιά εκατοστή χρόνια ακόμη. Σας το εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε ως αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.